Της Κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπη στη Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Της Κακομοίρας θα γίνει από τώρα μέχρι και τις 4. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμη στον Ήγκο, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στο production, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Εμίλος Γαβριλίδης στο production. Ωραία. Τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 για να το μηνυμά στο 54045. Με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 σελίδα στο Facebook ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Να πω ότι το Σάββατο 25 του Ιούνιου βάζουμε γκολ ανθρωπιάς, προσφοράς και αγάπης. Πρώτο φεστιβάλ αθλητισμού νεολαίας και πολιτισμού, ο Σταβέντος σε μια μοναδική συναυλία στο γήπεδο ποδοσφαίρου Βασιλικών, μια διοργάνωση στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη, μια εκδήλωση κατά της οπαδικής βίας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θέρμης και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα έσοδα της συναυλίας θα διδαχθούν εξ ολοκλήρου για τον μόλις ενός έτου του μικρού Ιωσήφ που παλεύει για τη ζωή του. Σάββατο 25 Ιουνίου, πρώτο φεστιβάλ αθλητισμού νεολαία στο γήπεδο των Βασιλικών. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινάει στις 6, η συναυλία ξεκινάει στις 10, το εισιτήριο τιμάται στα 5 ευρώ. Θα σας πάω τώρα σε ένα τέλειο χώρο στην 25 Μαρτίου 107. Μοντέρνο, όμορφο, πεντακάθαρο μαγαζί Alex Cook. Όποιος είναι κοντά στη Χαριλάου, στην Τούπα, στην Ανάλυση, δεν γίνεται να μην πάει από εκεί να δοκιμάσει. Πιστέψτε με, θα ερωτευτείτε τις γεύσεις του Alex Cook. Φανταστικά αφράτα μπέργκερ, λαχταριστές πίτες στο ξυλόφρουνο, τέλειοι συνδυασμοί σε ζυμαρικά και σαλάτες. Εμπιστευτείτε και απλά δοκιμάστε Alex Cook και σίγουρα θα με θυμηθείτε. Σήμερα λοιπόν πάμε 25 Μαρτίου 107.
με τους φίλους του με πάθος. Να οδηγάει με πάθος. Να κάνει προπόνηση με πάθος. Άμα είναι, μην το κάνεις. Ή κάνε το δηλαδή με πάθος. Αυτή είναι η φιλοσοφία σου. Ή μην το κάνεις. Ο Αλέκος που είπε να πάμε τώρα, θα πάμε. Ποιος είναι ο Αλέκος? Ποιος είναι ο Αλέκος? Α, ο Αλέκος. Ε, βέβαια. Θα πάμε. Ή τραβήξουμε ένα τετρακοσάρι και αυτό μου. Ε, δυο μας, ε. Φυσικά θα πάμε. Να δοκιμάσουμε τα νέα. Θα τα αφήσουμε πάνω του. Θα τα αφήσουμε πάνω του, βέβαια. Θα τα αφήσουμε πάνω του. Βέβαια. Θα τα αφήσουμε πάνω του. Πάντως, τι βροχή έριξε. Τι πράγμα είναι αυτό? Κεραυνοί να πέφτουν δίπλα μας. Ο Θεός. Εγώ λέω, ποιος Θεός? Ο Θεός φταίει. Ο καιρός. Ο Θεός. Αφού κάποια στιγμή ανησυχούσα, μην πέσει κανένας κεραυνός στο Κόρτομπα και πάει άκλα αυτό. Ο καλός Θεούρης δεν το ρίξει τον κεραυνό στο Κόρτομπα. Σε κάνα Μερσεντές θα το ρίξει, σε κανένα Τζάγκουαρ. Γιατί θα το ρίξει? Θα είναι κακός Θεός αυτός. Άμα ρίξει τον κεραυνό στο Κόρτομπα. Ο Θεός το ρίχνει. Ποιος το ρίχνει? Τα πάντα η Σοφία επίησε. Όλα ο Θεός δεν κάνει. Ο άνθρωπος κάνει τα πάντα. Το κεραυνό άνθρωπος το ρίχνει από πάνω. Ο άνθρωπος έχει ευθύνη για ό,τι συμβαίνει. Για τον κεραυνό έχει ευθύνη ο άνθρωπος. Για τα πάντα. Μάλιστα. Όπως διαχείριζε τη φύση, όπως διαχείριζε τη ζωή του, ναι, την υγεία του, τη διατροφή του. Εντάξει. Εγώ που καπνίζω δεν είμαι ανόητος? Όχι. Ανόητος. Γιατί κάποιος που δεν καπνίζει και δεν πίνει μπορεί να πεθάνει 60 χρονών και εσύ να πας 90. Όχι. Δεν το ξέρεις. Και επειδή δεν το ξέρεις. Γιατί προκαλεί συνθήκη σου. Καμιά τύχη. Όλα τα παγίδα σιγάρα. Το DNA στα αυτά. Το DNA τι είναι. Δεν πίνει, δεν καπνίζει ο άλλος, πάρ' τον κάτω. Πίνει, καπνίζει το άλλο το βόδι, το ανέστη, το 100 χρόνο πάει. Άστα τώρα, μην ψάχνει τα. Αυτά είναι τυχερά. Τυχερά είναι τώρα τη σχέση έχει που γυμνάζει και κάνει. Αηδίες. Καλά κάνει. Ποιε φάει εκεί πέρα, ό,τι κουστάρει. Τι έχει άλλο? Τι έχει? Ναι. Εκλογές λέει μάλλον 9 του Οκτώβρη. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν. Και όπως έγραψε και ο φίλος, δεν παίρνουμε όρκο για το τι λένε οι. Ευκαιρία να μας δώσει κανένα Φράγκο Μητσοτάκης, να μας τελεάσει να πούμε, να το ψηφίσουμε. Ναι. Μήνα από προσανατολή στην περιραίουσα ατμόσφαιρα Φαλακρό Μήλο. Με το Κόρτομπα που βρισκόμαστε? Στους 6 χορηγούς. Στους 6. Άλλους 6. Τόσο είναι γάτα, μπορεί να κλείσει άλλους 16. Δεν τον φοβάμαι. Δεν τον φοβάμαι. Και θα γίνει σίγουρα viral. Δεν ξέρω. Ας βρω εγώ τους 12 χορηγούς και μετά ξέρω τι θα κάνω. Μη στεναχωριές. Μετά στο πάνω μου. Δεν σε φοβάμαι. Μέχρι από το κύβο του Μακεδονικού θα το βάλω μπουρλότο. Γιατί? Εκεί, έτσι γουστάρω. Είχε ανοιχτό σιάκι. Α, για προστασία, δηλαδή. Τι προστασία, εκεί κανονικά πρέπει να καεί. Δίπλα στα βοηθητικά. Να αυτοτιμωρηθείς δηλαδή. Για ναι, το πετάξω ένα μπιτόνι να πούμε. Πάρω και από τους κομμουνιστές κάτι στουπιά που βαράνε αυτή τη βόμβε μολότο. Έχω 2-3 κομμουνιστές δυνατούς στη γειτονιά. Λέω, θα σας χρειαστώ. Λέει, κοίτα, μάθεις να κάνεις το. Εμείς. Εμείς λέει. Λέω, τι, βόμβε μολότο και τέτοια. Ο ένας ασφαλίτης ήταν. Εσωτερικό διπλό. Ναι, εσωτερικό διπλό. Έλα, παίξε. Λοιπόν, ναι. Το Σάββατο ένα ποδοσφαιρικό. Ναι. Το Σάββατο η Βέρεια δεν τα κατάφερε. Και καλά έκανε. Πώς έχασε? 1-1 έλυσε. Ωραία. Άλλο είναι το θέμα. Δεν είναι, δηλαδή, το ξέραμε από την αρχή ότι είναι δομημένο λάθος το πρωτάθλημα του Super League. Καλά, κοίταξε. Με κάθε τι που είναι δομημένο, εμείς πάμε με το δομημένο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δηλαδή, αυτός είναι ο νόμος. Πάμε εκεί πέρα. Τι θες, θα κλάψουμε την Βέρεια? Όχι, δεν είναι αμαρτία. Όχι. Μια ομάδα να παίρνει πρωτάθλημα. Ναι. Πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Πήρε κύπελλο πρωταθλητή. Ναι. Και να μην ανεβαίνει. Όχι, δεν είναι αμαρτία, αφού ο νόμος λέει θα παίξει μπαλά, καμιά αμαρτία δεν είναι. Ας ήταν καλή ομάδα, να κέρδιζε. Γιατί είναι αμαρτία. Φίλε, με συγχωρείτε, τι έσοδα έχει μια ομάδα στο Super League? Τι με νοιάζει, τι έσοδα. Έχει 3 εκατομμύρια. Πού ξέρω, και άμα στήσει 5 εμάς μπορεί να έχει 10 εκατομμύρια. Αυτό πού να ξέρω εγώ πόσα έσοδα έχει μια ομάδα. Είναι μια άλλη ιστορία που δεν μπορώ να το αποδείξω. Γιατί μπορείς να αποδείξεις σε ένα λογιστήριο τι γίνεται? Φυσικά και. Έρχομαι εγώ σε ένα λογιστήριο, λέω 100 δραχμές, χρεώνω 1000. Ο λογιστής είναι γάτα. Ο έφορας κάτι το πας για ψάρια. Κάνει μια offshore εταιρεία. Και έχει τα λογικά. Οικονομικά δεν σπουδάσαμε, σπουδάσανε οι άλλοι. Δεν διαφωνεί κανείς. Όχι, δεν είναι αμαρτία. Αλλά λέω, κάτσε. Η άλλη ομάδα έχει offshore. Ο BBK φεύγουνε από την Βέρεια. Αυτό έμαθα εγώ. Καλός επιχειρηματίας ο κύριος Μπίκας. Ωραίος στο αντικείμενό του με τα κρέατα. Καταπληκτικός. Έμαθα ότι δεν θα συνεχίσει άλλο. Αυτή είναι η είδηση. Γιατί αισθάνεται ότι πετάει λεφτά? Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι αισθάνεται. Ναι, την είδηση πες την ολόκληρη. Και πού να ξέρω, εγώ ξέρω εγώ με τον Μπίκα τι είμαι. Χασάπης για να με δίνει κρέατα. Άμα ήμουν χασάπης, άμα έπαιρνα κρέατα, τον ήξερα. Έκανες ρεπορτάζ για να το εντάξει, έμαθα από μια πηγή ότι θα εγκαταλείψει φέτος. Αν εγκαταλείψει, υπάρχει διαδοχή κατάσταση. Και τι είμαι εγώ, τι με νοιάζει εμένα, Βέρεια είμαι. Άμα φύγει ο άλλος και πέσει Βέρεια, γάμα εκεί, τι με νοιάζει εμένα. Στην πάρει ο Μαρινάκης, στην πάρει ο Σαβίδης. Την κάνουν, πώς το λένε, θυγατρική. Έτσι κι αλλιώς αυτή στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι ανοίγουν τα πόδια, θέλουν επιχειρηματίες μεγάλους. Η επαρχία έτσι. Μόνο η Καβάλα δεν πουλήθηκε. Και την έχει ο Χατζησαφής, πώς το λένε. Τρελός για δέση. Κάνω ο Ιρακινός. Τρελός κανονικός, αλλά ασχολείται, δεν πάει.
Ο Μελισσανίδης που ήρθε. Μαθαίνω ότι θα ανέβει. Ο Μελισσανίδης που ήρθε για την Ηρακλίτσα, κάτι εκτάσει θα θέλει να τη κάνει ο άνθρωπο. Ξενοδοχεία και τέτοια. Δεν ήρθε για την ομάδα. Εντάξει, πέρασε από εκεί και τα λοιπά. Σαματική αιτία. Εδώ την ΑΕΚ δεν δίνει μεταγραφέ. Στην Καβάλα θα δώσει. Για λέγε παρακάτω. Την ΑΕΚ την κάνει το κύπελο. Ποιο το κάνει το κύπελο. Τζάμπα το κάνει. Τι έβαλε τη λεφτά από την τσέπη του. Εγώ δεν ξέρω αν έβαλε. Βρε, τελείωνε τώρα που έκανε το κύπελο. Αλλά... Ούτε τούβλο δεν έβαλε. Ξύπνιο είναι και το κάνανε οι εταιρείε το κύπελο. Καλά ξεκινήσει. Όχι, δεν έκανε το κύπελο. Μπορεί να το κάνουν και άλλοι έτσι. Πώ δεν μπορούν. Να πάω στον περιφερειάρχη και το πω: κάνω ένα γήπεδο 20 εκατομμύρια, τα 10 τα βάλεις εσύ. Τρία γήπεδα κάνω τέτοια. Να κάνω λέει τέτοιο γήπεδο. 20 εκατομμύρια. Και άμα πάρω 5 τράπεζα. Τελείωνε, επιχειρηματίες δεν γίναμε. Άστο. Δεν χρειάζεται. Άτι, πάμε παρακάτω. Αλλά κοστίζουν πολλά, πολύ περισσότερο. Πάνε παρακάτω, άστα λογιστικά τώρα. Άλλο τι έγινε. Πολύ περισσότερο. Α κλάψει τώρα για τη Βέρεια εδώ πέρα. Δεν κλαίω. Την κόμενα του. Δεν κλαίω. Την κόμενα του Μαρινάκη τώρα και του Σαββίδη. Δεν κλαίω. Τελείωνε. Απλά λέω ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμό. Δεν αλλάζει έτσι. Για να έχει ενδιαφέρον. Μια χαρά είναι τελείω. Για να μπορούν να έρθουν επιχειρηματίες. Βρε τελείωνε πια έρθουν επιχειρηματίες. Επιχειρηματίας θα έρθει στην ομάδα, σε μια ομάδα ας πούμε, για άλλους λόγους. Πολιτικούς, στοίχημα, ξέπλυμα. Μπορεί να θέλει να χάσει λεφτά, γιατί τα λογιστικά του είναι αυτά. Μην τον κλαις τον επιχειρηματία. Δεν κλαίω τίποτα. Μην κλαις κανένα επιχειρηματία. Τον εαυτό σου να κλαις που έχεις μια μπλούζα 10 μέρες και βρωμήσει μασχάλια από κάτω. Από τον ίδρωτα να πούμε. Άστα τον επιχειρηματία, μην τον κλαις. Άλλο τι έχουμε. Ωραία μπλουζάκι. Σ' άρεσε. Πολύ ωραία. Καβάτσα το έκανα από τη Red Rock. Καλά, ξηγεί. Δεν μου πάει. Πολύ ωραία πράγματα. Σ' άρεσε. Πάω τρέξω με αυτό τώρα κάνα 2 ώρα μετά το σεπτάμβριο. Αυτό δεν είναι για τρέξω. Γιατί τι είναι. Αυτό είναι να το πάω. Κουμπάρω σε γάμο να φοβάμαι. Όχι, τι είναι. Να μην σου πω τη γνώμη μου. Γιατί να βάλω για τρέξιμα, γιατί να βάλω κουμπί. Ένα αθλητικό. Πρέπει να σε μέγε καημένα. Εμένα αυτό με βολεύει, αυτό τι. Να μην σου πω. Τώρα θα κάνω καρταρόπα με ποιο θα τρέχω και με ποιο θα κάνω και θα κάνω το άλλο. Καλό είναι αυτό επειδή είναι πιο ωραίο με ένα τζινάκι με κάτι που τα παντελόνια φορά να φορέσει κάτι τέτοιο. Ποια παντελόνια, καλοκαίρι. Τώρα τι παντελόνια, κοντά θα φορά. Τι κάνει. Κοντά παντελόνια θα φορά. Εντάξει, όποιο θέλει φορά. Όχι, με 40 βαθμούς θα βάλω μακρύ παντελόνι. Εγώ που έβαλα μακρύ, λέει τι. Ο προστάτης διαλυμένος είναι εσένα. Ούτως ή άλλως. Ο προστάτης είναι διαλυμένος. Άντε, τελείωνε. Έτσι κι αλλιώς άχρηστος είναι. Όχι, δεν ξέρεις ρε, ότι άμα πάρει φωτιά ο προστάτης δεν είναι καλό για τον άντρα να πούμε η ζέστη εκεί κάτω. Το ξέρω. Τότε τι φοράς παντελόνια. Δεν σε νοιάζει το σεξουαλικό γι' αυτό. Βάλε και κανένα τσουβάλι εκεί πέρα. Βάλει τι. Αυτά πρέπει να αερίζονται. Πρέπει να έχουν θερμοκρασία συγκεκριμένη. Άκου τον, δεν ασχολείται, δεν είναι ενεργός, κατάλαβες. Λέει άλλο τι γίνεται. Θέλει, αν είμαι ενεργός ή όχι. Μια δοκιμή θα σε πει, το έχω πει κι άλλη φορά. Ναι, πάμε στα γεγονότα, θα προσεγγίσουμε. Αμάτα. Αμάτα. Αμέσως εκεί. Αμέσως. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αρχίζει να δείχνει ότι κινείται σοβαρά. Και τι έκανε, δηλαδή. Πήρε το δεξί μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Γιατί δεν λες το όνομα. Γιατί δεν λέω το όνομα. Ξέχασες πώς το λένε. Κροάτης. Τι Κροάτης, πώς το λένε. Θα το πω αμέσως. Ο Φυσάλικο. Γιατί γελάζεις. Πώς το είπες. Φυσάλικο. Κροάτης. Διεθνής Κροάτης. Αυτό περίμενα. Αυτό πώς θα πεις το Φυσάλικο. Φυσάλικο. Τι σακάτης είναι αυτός. Είχε κάποιους τραυματισμούς. Αλλά στα τρία χρόνια μισό χρόνο έπαιξε. Τι Φυσάλικο. Τα τελευταία. Ε, διεθνής όμως. Βρε τι διεθνής. Και η Βουγιουκλάκη ήταν διεθνής. Συγκρίνεις το Ισπανικό πρωτάθλημα με το Ελληνικό. Βρε σακάτης είναι. Ήταν. Άντε πάλι. Τι έγινε. Δεν ξέρεις. Ξεσακατεύτηκε. Όχι. Αλλά. Ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Όταν είχε έρθει ο Βγερίνια. Ναι. Τον αφήσαν από την πόρτα γιατί θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ωραία. Και δεν ήταν τραυματίας ο Βγερίνια, μια χαρά ήταν. Είχε πρόβλημα τραυματισμού. Τι πρόβλημα έχει 22 χρονών ο Βγερίνια. Τι πρόβλημα έχει. Δηλαδή συγγνώμη τώρα. Ο Μιχαηλίδης. Ποιο Μιχαηλίδης. Του πάω, που τραυματίστηκε. Ναι. Δεν είναι σοβαρό τραυματισμό αυτό που έχει. Σοβαρότατο. Ωραία. Με το καλό θα επιστρέψει το παιδί. Ναι. Ο Λιμνιός δεν έχει σοβαρό τραυματισμό. Μάλιστα. Δεν παίζουν όλο. Κάποιοι παίκτες δεν γίνανε ποτέ. Τρία όπως... χρόνια ένα μισό χρόνο έπαιξε. Βρυσάλικο. Βρυσάλικο. Όπως θα όταν υπάρχουν τέσσερα σύμφωνα. Εμείς δεν είμαστε μαθημένοι να μιλάμε. Εσύ είσαι μαθημένος να τρως τα φωνήεντα. Εγώ δεν τρώω φωνήεντα. Όταν ήρθα τα φωνήεντα εδώ έξω, εσένα κυνηγούσαν. Δεν κυνηγούσαν εμένα. Με κυνηγήσαν. Βέβαια. Ήρθαν τέσσερα φωνήεντα εδώ. Τέσσερα, ποια. Το Α, το Ε, το Ι και το Ι. Ήρθαν εδώ έξω. Μπα, που βαράγαν τις πόρτες. Τι έγινε, ρε. Μας βαράει ο κόκκινος, λέει, δεν μας μιλάει, δεν μας λέει. Δεν μας αναφέρει. Αχαχαχα, λέει. Δεν υπάρχει στρες. Εγώ δεν υπάρχω. Η ιστορία έφτιαξε. Ήρθαν τα φωνήεντα. Τέσσερα φωνήεντα μας κάναν μήνυση. Μήνυση. Και μήνυση. Φυσικά. Θα έρθω μάρτυρα σε περασπίσιο, να ξέρεις. Πώς τον είπε στον Βρυσάλικο. Βρυσάλικο. Εσύ πες το. Τι να τον κάνω τον Βρυσάλικο, τον πήραν εκεί σαν κάτι, μήπως και πες. Εντάξει, η πλάκα είναι ότι
άλλους δύο δεξί μπακ λένε. Καλά, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Διαπάρει. Τρία δεξιά μπακ. Ό,τι θες παίρνει. Κράτος είναι ο Ολυμπιακός. Τι απεριμένει. Να πάρει εκείνον 30 κιλά που πήρε ο Πάουκ εκεί το. Δεν είναι υπερβολή. Τον Κουλιάτα. Ο Κουλιάτας. Κουλιάτα. Ο Κουλιάτας. Ολυμπιακός είναι ο Ολυμπιακός. Για μένα και τα ονόματα. Που είναι ελληνικό επίπεδο. Ρεσί. Ένα ελληνικό επίθετο δεν μπόρεσε να το πει 6 μήνες και φίλος. Ποιο επίθετο. Τον Αξεχέρωγου. Πώς τον είπες. Αξεχέρωγου. Ε, ναι. Αξεχέρωγλου. Αξεχέρωγλου και Αξεχέρωγλου. Όπως και να το λένε, ρε φίλε. Ναι. Όπως και να το λένε. Ολυμπιακός είναι κράτος. Είπε κανείς όχι. Εντάξει, προσκυνάνε εκεί όλοι οι υπουργοί, βουλευτές κτλ. Ο Γεραπετρίτης, ο αυτός κτλ. Είναι κράτος. Είναι στο Μαρινάκι, παίρνει, δίνει κτλ. 20 βαθμούς πάνω με τη χειρότερη μπάλα έπαιξε. Φρυσάλικο, μρυσάλικο. Έχει ανθρώπους που δεν τον κλέβουν τον πρόεδρο. Από το να έχει το λαλά, καλύτερα να δοκιμάσει. Εντάξει, ωραία. Καλός είναι, πολύ καλός είναι. Άμα σε 30 ετών, άμα δεν ήταν Σακάτης, θα έλεγα μεγάλη μεταγραφή. Δεν ξέρουμε αν Σακάτης. Τι είναι. Δεν αντέχει το ρυθμό και την ένταση του Ισπανικού πρωταθλήματος. Σαβούρα είναι τότε. Για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μπορεί να δεις και να κάνει τη διαφορά. Πάμε στη διαλύση. Πάμε σε... Ότι χρειάζεται τρία δεξιά μπακ. Δηλαδή λέω ότι όταν είσαι μεγάλη ομάδα, ποια είναι τα τρία δεξιά μπακ. Ο Βρυσάλικο. Βρυσάλικο. Ο Άβυλα. Ο Άβυλα. Και ο Πίπα. Γιατί τον πήραν τον Πίπα και τον Άβυλα και τον Βρυσάλικο. Και τους τρεις τους πήρανε. Άμα πάρουν και τους τρεις θα πεις είναι σπατάλι. Δεν τους πήραν ακόμα όλους. Περίμενε. Με τώρα αν υπάρχει προφορική συμφωνία, ο άλλος είναι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι, μην ασχολείσαι. Ολυμπιακός είναι, ένα 100 χρόνια μπροστά είναι. Τι να κάνω τώρα. Δηλαδή, μ' αρέσει νομίζεις που είναι Ολυμπιακός 100 χρόνια μπροστά. Και εδώ ένα προτάσμα πάλι το ίδιο. Εμένα μ' αρέσει το προϊόν. Αφού είναι έτσι, τι να κάνω εγώ τώρα. Πάω και με τα γραφές αυτές που κάνει. Η Άκη γελάει ο κόσμος. Παραθυνάκος παρακουνηθεί, σε τερφόρ δεν πήρε ακόμα. Κρατάει ένα κορμό, ωραία. Έφυγαν δύο χάφ, θα έρθουν άλλοι δύο. Ήρθανε, ωραία. Πήρε καλό μπακ αριστερό. Μάλλον έμεινε ο καλός ο μπακ ο αριστερός. Πήρε και τον άλλονε. Σε τερφόρ θα πάρει. Σε τερφόρ να κάνει 25 γκολ το προτάσμα. Να πάει τον Παναθηναϊκό. Πρωταθλητή κοντά στον Ολυμπιακό. Τι με λες θα πει. Θα μείνει τον Ιωαννίδη. Δεν μπορεί να μείνει με τον Ιωαννίδη. Τι Ιωαννίδη τώρα. Εντάξει το παιδί. Καλός είναι. Εξελίξιμος είναι. Και πρωτάθλημα. Τον Καρλίτο. Τον Καρλίτο. Εντάξει ο Καρλίτο. Πάμε τον Καρλίτο. Άρα σαν έχει τώρα. Τον Καρλίτο ρε σήκω. Τι Καρλίτο. Με αυτός όμως πήρε κύπελο. Τι πήρε. Κύπελο. Κύπελο. Ναι. Η Λάρισα πήρε κύπελο που ήταν απέσει κατηγορία. Και ήρθε ο βουλευτής της Λάρισας στην Καλαμαριά να παρακαλέσει να δώσει το μάση η Καλαμαριά. Και έχανε ο Δόνης 1-0 και κέρδισε 2-1. Θα πέφτε. Μιλημένο μάση πήρε και σώθηκε. Πήρε κύπελο. Και ο Πανιώνης το 79 πήρε κύπελο. Με διαβάθμιση Καβάλα, Σέρες, Γάλλο, ποιος θα πέσει ήταν. Γλίτωσε ένα πόντο. 26 πόντους έπεσε ο Πασεραϊκός. Δεν έπεσε. Το βάζει Σακιόμε. Τι Σακιόμε. Και η Καστοριά πήρε κύπελο. Δέκατη τερμάτισε το 80. Δέκατη πήρε κύπελο. Εντάξει. Πήρε κύπελο λέει. Και η Κουτσή Μαρία θα πάρει κύπελο. Και η Δόξα Δράμας θα έπαιρνε κύπελο παραλίγο. Και ο Πιερικός παραλίγο κύπελο θα έπαιρνε. Συγγνώμη, ρε Κώστα. Τι συγγνώμη, ρε Κώστα. Αν ο Άρης του χρόνου μπορέσει και καταφέρει να πάρει το κύπελο, δεν είναι κάτι. Ο Άρης. Είναι σπουδαίο, ναι. Για τον Άρη. Ο Πάοκ πήρε τόσα κύπελο. Για τον Άρη. Ναι. Για τον Άρη. Ναι. Ο Άρης είναι σαν ένα άντρα 40 χρονών. Δεν έχει πάει με γυναίκα. Πήγε μια στα 18. Ξέχασε μετά πώ είναι. Πήγε φυλακή, ξέρω εγώ τι έγινε. Το στείλανε στα κάτεργα. Το στείλανε εκεί στη Φροντού. Το στείλανε. Σε κάτι υπόγεια και ιστορίες, βγήκε 40 χρονών και πήγε με γυναίκα. Ξέρεις τι χαρά θα κάνει. Θα το λέει σε όλο το χωριό. Πήγαμε με γυναίκα, θα πανηγυρίζει. Θα πάρει κύπελο και ο Άρης. Θα λιποθυμάνει αργά, δεν βγάζω σάλια από το στόμα. Δεν είναι το ίδιο όπως οι άλλες μεγάλες ομάδες. Ο ρεαλιστικός στόχος. Ρεαλιστικός στόχος. Πώς τα λες έτσι, τι δολοφονίες είναι αυτές. Με τι σκάγια τα βαρά τα σύμφωνα και τα φωνή. Αβολίδωτα. Τι αβολίδωτα, για πες να πω να ακούσω. Δεν είναι ρεαλιστικός στόχος. Ποιο. Να κυνηγήσει το κύπελο. Το κύπελο σου έρχεται, σου βγαίνει. Ρε. Εντάξει, το κυνηγάνε οι μεγάλες ομάδες, το θέλουν. Σιγά. Έχει υποβαθμιστεί ο θεσμός του κυπέλου. Ο λόγος. Ο λόγος δεν έχει λεφτά. Τι ο λόγος. Άμα πούνε, όποιος πάρει το κύπελο θα παίξει σε μια διοργάνωση και θα είναι πάνω από το UEFA και το Κοφερές, να σου πω εγώ τι κύπελο θα είναι. Και θα γουστάρουν να το πάρουν και θα το αφήνουν ή όχι. Και θα βάζουν αναπληρωματικούς. Στα κύπελα για να παίζουν οι αναπληρωματικοί και οι βασικοί να ξεκουράζονται. Όλα για τα λεφτά γίνεται η ιστορία. Άλλο τι έχουμε. Όλα καλά. Έχουμε πολλές απεργίες οι οποίες θα γίνουν σε Βέλγιο και Μεγάλη Βρετανία. Εκεί που το καταγεφαλήν εισόδημα είναι πολύ μεγαλύτερο από το ελληνικό. Ναι. Και όμως λόγω της ύφεσης και της ακρίβειας ναι. Κάνουν απεργίες. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι. Και πιάνουν στους δρόμους. Ναι. Και τι θες να κάνουν.
Οι δικοί μου αρκετοί δεν κάνουν τίποτα. Εσύ και δεν βγαίνει και πα στην καφενεία και με κρουλιάζει το βράδυ να πούμε. Ποια καφενεία αρκετή. Όχι που πήγαμε, δεν με κρουλιάσαμε. Γιατί να μην κάνουμε μια διαδήλωση δηλαδή. Να βγούμε έξω με δύο πλακάτα, να βρίσουμε το Μητσοτάκι. Διοργάνωσε κάποιο διαδήλωση. Γιατί αυτή που διοργανώνω πήγε σε καμία. Εγώ προχθέ που έτρωγα στο Φαμιλιάνο και στο Φαγκάλ στο. Κάτι πήγε σε. Ποιο είναι ο Φαγκάλ. Τι σε νοιάζει, ξέρει αυτό που λέει. Περάσανε εκεί του Κασιδιάρη κάτι. Πώ του λένε αυτοί. Λακεδαιμόνοι, πώ του λένε, δεν θυμάμαι, μου δώσαν και ένα βιβλίο. Φωνάζανε εκεί εναντίον των αναρχικών. Κάναν διαδήλωση. Πήγαν 50, 60, 80, 100 άτομα οι άνθρωποι, κάναν διαδήλωση. Τι προάλλε πήγαν οι αναρχικοί, κάναν και αυτή η διαδήλωση. Πήγε σε καμία. Ανήκει πουθενά. Άμα δεν ανήκει πουθενά, τι του άλλου του κατηγορεί. Η ακρίβεια είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Πήγε να σε καμιά διαδήλωση. Λε τον άλλο να πάει. Άκουσε διαδήλωση για την ακρίβεια στα καύσιμα και στο ρεύμα και στο αέριο. Πήγε να σε καμιά.
Όλοι πάνω από ένα 85 και γαϊδούρια. Τραβάνε 13-14 χιλιόμετρα. Ναι, για τους άλλους λέω εγώ. Όταν σε αυτούς μπαίνει τριπλάρι και χώνεται και κάνει εκεί στους φλόρους της Γερμανίας, τι θα πάει. Θα παίξει με την Ιρεβέρ, γιατί την κάνει τρία γκολ. Ερώτηση. Θα παίξει με την Κολονία, την κάνει άλλα τρία γκολ. Τι 20 γκολ και λίγα του είπα ότι θα πάει. Ερώτηση. Ναι. Είναι βήμα μπροστά ή πίσω για την καριέρα του. Για πόσο χρόνο είναι. 30. Μια χαρά είναι το βήμα. Εντάξει, δεν υποτιμώ την Μπάγκερν. Τι να υποτιμήσει, πώς θα την υποτιμήσει την Μπάγκερν. Μια από τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Συμφωνούμε. Πώς θα την υποτιμήσει. Συμφωνούμε. Την γιατί να είναι πίσω. Το πρωτάθλημα που θα παίξει, μάλιστα θα είναι και καλύτερο για αυτόν. Γιατί τον βοηθάει. Τον βοηθάει, θα είναι πιο χαλαρό. Άμυνες ψηλά. Άμυνες ψηλά, τετράδες. Χώρη πολύ. Άρεα, χώρη πολύ, όπως το πες. Εντάξει, ωραίο. Και εγώ θα πήγαινα. Βέβαια. Να παίξει ποια θέση. Εκεί που παίζει ο Μάνε. Τι, εκεί που παίζει, πού να τον βάλει. Η Μπάγκερν προσέχει τα άκρα της. Από τότε που έφυγε πώς το λένε. Ο Ριμπερί και ο Ρόμπεν. Ο Σωσίας του Καστάνη, ο Ριμπερί. Με τον. Με τον. Το άλλο τον ασχημάτρο, τον Σωσία του Σελαλμαζίδη. Ο Ρόμπεν είναι ο Σωσίας του. Ο Σελαλμαζίδης είναι ο Σωσίας του Ριμπερί. Μπέρδεψες τους Σωσίες. Εσύ τα είπες, εγώ τους. Εσύ τους λες, εγώ δεν είπα, δεν πρόλαβα. Λάθος Σωσία είπες. Και το Σωσία λάθος τον έκανες. Ο Ρόμπεν σου λέω μοιάζει με τον Καστάνη. Στο στυλ. Ο άλλος μοιάζει με τον Σελαλμαζίδη. Από τότε τα άκρα της θα προσέχει η Μπάγκερ. Και η μεγαλύτερη μαγιά που έκανε, που πέταξε τους γέρους τους δύο, Ρόμπεν και Ριμπερί, και πήρε αμέσως δύο Γκάμπι και τον άλλον, και τώρα ξαναπαίρνει Μανέ στα 30. Μια χαρά τα προσέχει τα άκρα της η Μπάγκερ. Και σαν ένα νομίζω. Σαν ναι, μπράβο. Εντάξει, ο οποίος δεν έχει κάνει και τις καλύτερες χρονίες, εντάξει, έκανε. Καλά παιχνίδια πώς. Έχει να πω. Τον Άρη πώς θα βλέπεις, τα πράγματα κινούνται καλά. Όχι. Γιατί. Τι γιατί. Ξυλώνει όλη την ομάδα. Δεξί μπακ ξυλώνει, αριστερό μπακ ξυλώνει. Αφήνει τα σέντερ μπακ, ξυλώνει εξάρι, ξυλώνει οχτάρι, ξυλώνει δεκάρι. Έχει λόγο που το έκανε. Τι λόγο έχει. Όταν ο Ενδιαγέ έχει συμβόλαιο 700.000 ευρώ και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Σοβαρά μιλάς. Φυσικά. Ο άλλος ο Καμαρά πόσα έχει. Και μπορεί να ανταποκρίνεται δηλαδή. Εκείνος έχει πολύ μεγαλύτερο. Και τι είναι, κάνει σέντερφολ μεγάλο είναι ο Καμάρα. Όχι. Λοιπόν. Είπαν θα πάρουν ή ένα ή δύο. Τι λένε, δεν τον αφήνει τον Ενδιαγέ να φύγει. Δεν τον αφήνει τον Ενδιαγέ να φύγει. Λάθος του Καρυπίδη είναι αυτό. Τι 700.000, θα τον πληρώσει. Τον καλό το χαφ. Τι. Και θέαμα και pressing και γκολ θα και σου κάνει. Εξάρι και οχτάρι. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Αφήσω εγώ τέτοιο χαφ να φύγει και να κρατήσω τον Ματίγια. Τη φλωρούμπα που περπατάει και πετάει τις πασούλες με τα γαλανά τα ματάκια και τη μύτη την τσουλιθρωτή σαν τη βαλσάμι τη μύτη να πούμε. Στις κυρίες της αυλής παίζει τώρα, χαφ είναι αυτά τώρα. Αηδίες είναι αυτά. Θα φτιάξω εγώ τον Σάσα, τον Τζέκο, τον Ενδιαγέ, όλους για να κρατήσω τον Ματίγια. Και είναι καλά τα πράγματα στον Άρη. Όχι, δεν είναι, ρε φίλε. Πώς είναι. Και θα πάρω σέντερφορ και δεν πήρε. Και θα κρατήσω πάλι τον Καμάρα. Για ποιο λόγο τον Καμάρα. Να παίξω 4 μάτς στη Λαμία και να μην κάνω γκολ και να κάνω στην αντεπίθεση. Αυτά θα λέμε πάλι. Θα πάρει φορ. Θα πάρει. Όταν πάρει και δεν μου βγει πατάτα ο φορ. Γιατί ό,τι φορ πήρε και τι να με πάρει. Να μου πλασάρει ο χοντρός στο Φορτούνι να βρω δουλειά το Φορτούνι. Δεν θα έρθει στον Άρη. Μισός ή κέρδη στον Άρη. Θα βγάλουμε καρκίνο. Με το Φορτούνι. Το φάμε στη μάπα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ας το φάνε στην Κύπρο. Στη μάπα. Ας το φάνε στο Βέλγιο. Τουρκία. Ας πάει στην Τουρκία. Ας πάει στην Αραβία που θέλει να πάει. Το φάω στη μάπα. Με πιάσει κατάδρυψη. Πιάσει Νοέμβριο μήνα να γυρίσει η ώρα πίσω. Και αν βλέπω τη μάπα του Φορτούνι να πούμε. Είσαι γκόμενα, βγαίνει με το Φορτούνι βόλτα. Ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί είναι. Κι άλλοι είναι ωραία παιδιά. Και αυγή θα πάθει κατάθλιψη. Γιατί ρε. Και άλλε ωραίε γκόμενε είναι. Και βγαίνει και κάθεσαι και δεν ξέρει τι να πει. Τι γιατί. Μόνο η ομορφιά είναι. Δεν έχει μιλήσει με τον άνθρωπο και. Δεν το βλέπει τη μάπα του ότι είναι καταθλιπτική. Ποιο δεν είναι καλά. Ο Φορτούνη. Το έχει δει αγελάει ποτέ. Μια γκρίνια, μια μύρλα, ένα αράθυμο περπάτημα. Απαράτα με ρε. Που θα μου στείλει εδώ τώρα το Φορτούνη. Και τον Ουάρντα να θέλει να φέρει. Τον τρελό να πούμε. Μπορεί ο τρελός να κάνει διαφορά. Πόσο χρόνο είναι ο τρελός? 29. Άμα πάρεις ένα τρελό στη δουλειά σου 25 χρονών, στα 50 θα είναι λογικός ο τρελός. Άλλο 25. Άμα ήταν έτσι θα γινόμουν και εγώ λογικός που με έφερε ο Ανδρώνης εδώ στα 30. Τι γελάς. Δηλαδή είναι 22 τρελός, πήγε 30, τι θα γίνει, γνωστικός θα γίνει. Όχι. Λοιπόν, χειρότερος θα γίνει, εγώ χειρότερος έγινε. Εσύ. Εγώ, ναι, και ο κάθε εγώ. Κάποιοι άλλοι αλλάζουν. Ο τρελός, είδες τρελό, γερό λέει τρελό.
Από τα νιάτα του τρελό θα ήταν. Τι, σαν τα λογικό και τα τρελάδια μετά να πούμε. Ε, τι. Ε, καμία φορά συμβαίνουν πράγματα στη ζωή που σε αναγκάζουν να τρελάνε. Τι σε αναγκάζουν να τρελάνε. Πολλά πράγματα. Τι να πάθει. Μόνο πράγμα που μπορεί να σε τρελάνει είναι να χάσει παιδί. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να σε τρελάνει. Θα σε διώξει κόμμα να βρει άλλη. Τι θα πάθει. Σε διώξουν από τη δουλειά, θα βρει άλλη. Θα καεί τα μάξι, θα στο κάψουν, θα πάρει άλλη. Συγγνώμη. Τι απάθει δηλαδή. Αυτή η κυρία στην Αθήνα. Ποια κυρία. Αυτή η κυρία που πήγε ο άντρας από την Νορβηγία και της πήρε το παιδί. Και δεν μπορεί να πάει στην Νορβηγία γιατί ήταν. Δεν τρελαίνεται αυτή η γυναίκα. Τρελαίνεται, αλλά το παλεύει ρε εσύ. Τι να παλέψει, δηλαδή δεν μπορεί να πάει. Θα τη συλλάβουν να πάει η Γερμανία. Ή η Νορβηγία. Γιατί θα τη συλλάβουν. Γιατί έχει βγει απόφαση στα νορβηγικά δικαστήρια υπέρ του πατέρα. Εάν βγήκε υπέρ του πατέρα, πόσο χρόνο είναι το παιδί. Έξι. Εντάξει, είναι ένα πλήρω. Δεν είναι για να τρελαίνεται. Ο άλλο μπαίνει σπίτι και βλέπει τη γυναίκα του να καβαλιέται. Άμα τρελαθεί, λέει, θα έχει άδικο. Γιατί δεν τρελαθεί, ας πάει κάνει μαζί τρίο. Τραλαδίλη. Υπάρχει. Γιατί μπαίνει η γυναίκα και σε βλέπει με μια άλλη, με την υπερέτρια. Ναι. Χρυθίσιμο τρίο κατευθείαν. Εσύ. Κάποιος άλλος τρελαίνεται. Ας τρελαίνεται, τι να κάνει. Εσύ άμα σε δει η γυναίκα σου με άλλη θα τρελαθεί. Τέτοιο άντρα που θα χάσει. Ξέρεις, θα την πει την άλλη. Πάρ' τον άλλο δυο γύρες. Το χοντρό μπαλάκι, γιατί τον έχει καθεί η ψυχή μου να πω. Τι να πει. Να σ' είχα εγώ άντρα και να σε έβλεπα με την υπερέτρια. Πόσα την έδινα την υπερέτρια, 10 ευρώ την ώρα. 30 ευρώ την ώρα. Πάρτο να φύγει από το κεφάλι μου το γορίλα. Που ρωμάνει μα χάλε το μεσημέρι. Γιατί προχθέ βράβησαν το Χαριστέα στι Σέρε. Τι γνώμη έχει για Άγγελο, σ' άρεσε σαν παίκτη, ήταν δυνατό. Ναι, βέβαια. Όταν τον έπαιζε στον Άγγελο όπω έπρεπε, δεν θα τον βάλει στο Χαριστέα να παίξει την μπάλα κάτω. Όχι. Χαριστέα θα έχει δύο εξτρεμάρε και ένα καλό χάβλο να τον φορτώνει. Όταν το φορτώσει πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, ψηλά χαμηλά θα χωθεί, α την κάνει. Μια χαρά ήταν. Και ξύπνιο παιδί είναι και ωραίο παλικάρι είναι. Και καλό παιδί. Και καλό μαθητή Πατουλίδου είναι. Τον εκπαιδεύει. Και καλό παιδί. Και καλό παιδί είναι, βέβαια. Εντάξει. Πολύ θετικά έχω να πω. Δεν είναι. Εντάξει. Απλά τον πήρε ο Καρυπίδη εκεί, του φέρε τον Λόπε. Εκεί έχει ευθύνη. Δοκίμασε την τύχη σου κάτι τέτοιο. Εσύ. Αν με δώσει εμένα τώρα ένας πρόεδρος αεροπλάνο, να πάρω και τον διερμηνία για να δούμε παίχτη. Ξέρεις από πού θα τον περάσω. 7 μαγνητικές και 8 αυτές θα τον περάσω. Εσύ. Μέχρι και τι σεξουαλικότητα έχει, μέχρι και τι αδυναμίες έχει, μέχρι και τι ώρα κοιμάται, τα αιματολογικά του, τα αυτά του, τα ψυχολογικά του. Η μάνα του ήταν καλή όταν το μεγάλωνε. Δεν ήταν καλή. Ο μπαμπάς του τι ήταν, μέθησος, τον βάραγε, δεν τον βάραγε. Πήγε σε κολέγιο, πήγε στο Δελασάλ, πήγε στη Στούμπα στο σχολείο. Θα τον αλλάξω τα πετρέλαια. Τι να κάνω, τη μίζα να πάρω μόνο. Δεν λέω ότι ο Χαριστέας πήρε τη μίζα, αλλά λέω ότι δεν έχει ανάγκη. Λέω ότι δημοσιοτήτη. Βλέπεις, ψηλός είναι. Είναι ψηλός, είναι ανέκριτος, είναι βέλιος. Άμα είναι βέλιος, δεν πηδάει. Μπορεί να Θανάσης Δημόπουλος και να σε διαλύσει, να σε πάει με τους αγκώνες, να σε τραβήξει δύο αγκωνιές, τα πλευρά σου να πονέσουν, να σου βρίσει τη μάνα να νευριάσεις, να φας κάρτα. Τι, τι απάρω, πάρω παίκτη, τι απάρω. Παίκτη παίρνω, υπάλληλο παίρνω. Γκόμενα παίρνω. Φίλο έχω, δεν τον τεινάξω να πούμε. Δηλαδή ξέρω εγώ ότι ο φίλος μου είναι το μάτι του νηστικό. Θα αφήσω την τσάντα και αν μου την πάρει, το πορτοφόλι μου ξέρω εγώ. Ή είναι, ξέρω εγώ, γυναικά. Θα αφήσω την κόμενά μου να πάω στην τουαλέτα και να τη βάλει χέρι, ξέρω εγώ. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά, ρε κόκκινε. Εσύ είσαι άνθρωπος. Καλός άνθρωπος είσαι. Αλλά είσαι όπως να είναι, να πούμε. Τη λεπτομέρεια. Τη λεπτομέρεια, ρε παιδί μου. Δεν την έχεις. Νομίζεις. Η λεπτομέρεια πάντα κάνει τη διαφορά. Μπράβο. Είσαι τις λεπτομέρειες δηλαδή. Πολύ. Αναλύεις και υπεραναλύεις δηλαδή. Όχι στο βαθμό που το κάνεις εσύ. Εγώ το κάνω σε υπέρτατο βαθμό. Ακριβώς. Ναι, βασανίζεται το μυαλό μου βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι. Μάθεις το κεφάλι σου, δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Πάμε στη διάλειμμα. Έχουμε κι άλλα να πούμε όμως μετά. Είμαστε Alex Cook και θα με θυμηθείτε. Σήμερα πάμε 25 Μαρτίου 107 στο Alex Cook. Γιατί γελάς. Ρε κόκκινη. Ο Πίπα με τον. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο, ναι. Εσύ του έκανε δύο παίκτε. Έκανα λάθο. Διευθύνση Κωστή Ραπτόπουλο, είπε είναι ένα ο Κωστή και ένα ο Ραπτόπουλο δύο. Έκανα λάθο, ρε φίλε. Μου πει μια εκπομπή που δεν έχει κάνει λάθο. Αυτό κάνουμε λάθο, φυσικά. Κάνουμε λάθο. Δηλαδή, άμα σου βάζει το αφεντικό μου, μα έβαζε κάθε λάθο 100 ευρώ μείον. Θα τα έκανε τα λάθη. Θα πρόσχε παραπάνω. Βρε Γρηγόρη, ο Ράπ είναι άσχετος και άμπαλος. Πέρσι μετά την τιμωρία του Άρη μας έλεγε ότι ο Άρης θα είναι 8ος ως 10ος. Μετά μας έλεγε δεν μπαίνει εξάδα και μετά θα πάρει βαθμούς πίσω. Στο τέλος ότι η ΑΕΚ θα βρει τρόπο να πετάξει τον Άρη εκτός της Ευρώπης και μετά ο Ράπ μούγκα.
Για την ομάδα στον ΠΑΟΚ, τι έχεις να πεις πάλι? Μαζεύει παλτά και πήρε σφολιά να κάνει τυρόπιτες. Η δικιά μου ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύει ο φίλος. Να το κοιτάξει η ψυχίατρος τότε. Αν πιστεύει ότι εμένα η ομάδα μου μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν. Λόγω μόνο εμφάνισης. Εγώ είμαι ωραίος άντρας. Είναι δυνατόν να με ΠΑΟΚσεις. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, όχι, δεν είμαι ΠΑΟΚ φίλε και ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής έχει πάρει ένα καλό αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται ότι δεν κινείται η αγορά σε πολύ ψηλά επίπεδα γενικότερα στην Ελλάδα. Και πολύ γρήγορα. Και πάρα πολύ γρήγορα. Ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη κολοκαίλα γιατί πήγε να κληρωθεί με μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι εντάξει πριν τα μάτς δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουν περάσει, αλλά είναι πολύ κοντά. Η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη. Αυτή η βουκαριά η Ουκρανή. Στον πόλεμο, θα έρθουν εδώ να παίξουν δύο μάτς. Λευκορός είναι. Λάθος. Ο ΠΑΟΚ εκεί με τους Βουλγάρους, εντάξει, θα τη βρει την άκρη. Δεν τρελαίνονται. Γενικά είναι μια μεταγραφική περίοδος η οποία είναι άχητη, άοσμη, δεν συγκινεί τον κόσμο. Εντάξει, εγώ περίμενα τουλάχιστον από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ, που είναι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες, άλλες κινήσεις. Αλλά ταύτα βλέπω και οι παοξίδες δεν μιλάνε γιατί έχουν το σύνδρομο της εγκατάλειψης. Ξέρεις ποιο είναι το σύνδρομο της εγκατάλειψης? Αυτό που κάνει η Ηρακλήδης με το Μυτιλινέο. Μόλις βλέπα το Μυτιλινέο στο γήπεδο, χεζόντουσαν απάνω τους. Μην τους φύγει. Αυτό που έχει πάθει ο παοξής είναι το σύνδρομο της εγκατάλειψης. Ενώ παλιά λέγανε ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του και όχι στο Λούστη, τον πρόεδρό του, και βρίζαν όλους τους προέδρους με εξαίρεση κανέναν. Δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ και οπαδοί και φίλαθλοι δεν τολμούν να κάνουν κριτική. Έχουν το σύνδρομο της εγκατάλειψης γιατί σου λέει άμα φύγει αυτός, ποιος θα έρθει? Στον Ολυμπιακό, ακόμα και στον Ολυμπιακό που ο Ολυμπιακός έδειξε ότι όποιος και να φύγει έρχεται μεγάλος παράγοντας, και εκεί το έχουν. Ακόμα και αεξίδες με το Μελισσανίδη που είναι. Τι έχει κάνει την ΑΕΚ, Ζαφυρόπουλου την ΑΕΚ δεκαετία 80, αν θυμάστε οι παλιότεροι, δεν μιλάνε. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ δεν μιλάνε. Τώρα τι φοβούνται δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μια σκέψη για ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ανανεώνει το Ζίφκοβιτς για άλλα 2 χρόνια. Ποιο Ζίφκοβιτς? Τον τερματοφύλακα. Ο Ζίφκοβιτς. Δηλαδή. Ναι. Ρε φίλε. Τι να κάνει. Τον πιστεύεις? Τι να κάνει δηλαδή. Να παίρνει κάποιον άλλον. Γιατί να πάρει κάποιον άλλον? Γιατί να πάρει κάποιον άλλον? Γιατί έδειξε ο Ζίφκοβιτς ότι δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί? Στον πάγκο, στον πάγκο δεν είναι. Ναι. Βολεύτηκε με δεύτερος και τελείωσε. Δηλαδή, δεσβολεμένο ή ανταγωνιστικό πάγκο? Εγώ το Ζίφκοβιτς δεν θα τον κρατούσα. Ξέρεις γιατί δεν θα τον κρατούσα? Θα σου πω αμέσως το λόγο. Στη ζωή, στο ποδόσφαιρο, στη δουλειά μπορεί να βρεθείς δεύτερος και τρίτος μπορεί να βρεθείς. Εάν βολευτείς με την ιδέα. Είναι ό,τι χειρότερο. Του δεύτερου. Σε πιάσει το σύνδρομο του δεύτερου δηλαδή, είμαι δεύτερος. Είμαι ρεζέρβα. Γουστάρω μια ακόμα να βγαίνει με τον άλλονε. Άμα την αφήσει, πάω εγώ αναπληρωματικός. Είμαι τερματοφύλακας. Είναι αυτός ένα 90, εγώ ένα 75. Θα κάτσω δεύτερος λόγω σωματικών αυτών. Θα το αποδεχτώ. Αν το αποδεχθείς, την πάτησες. Αυτός το αποδέχτηκε. Και ο Ρέι το αποδέχτηκε. Θυμάσαι έναν τερματοφύλακα που είχανε... Αργεντίνο. Είχε κάποια προβλήματα. Τέλος πάντων ο άνθρωπος είχε βολευτεί. Είχε βολευτεί και η γυναίκα του, ήταν των καλών τεχνών. Ζωγράφησε την παραλία και ξέρω εγώ το ηλιοβασίλεμα με τον Κουλιανό και τον Μπανιώτη να περνάνε από εκεί και να μοιράζουν λουλούδια για αυτόγραφα. Και εγώ από πίσω να ακολουθώ τρίτος, να πούμε. Είδες, ένα τρίτος. Να κουτσοβολεύεις. Λοιπόν. Έτσι, δεν θα δίνετε δευκαιρίες σε βολεψάκηδες. Άντρες είναι, παίκτες είναι, τερματοφύλακες είναι, το βολεψάκια. Ας είμαι δεύτερος. Εγώ θα κοιτάξω πώς θα γίνω πρώτος. Τώρα με ποιο τρόπο θα βρω εγώ την άκρη. Θα εξαφανίσω το πρώτο, θα τον πυροβολήσω. Θα πεις ένα παιχνίδι και θα κάνεις διαφορά. Με αλάτι στο πόδι, θα κάνω κάτι, θα κάνω, δεν μπορεί. Θα περιμένω την ευκαιρία. Αυτό το τεμπελόσκυλο που πήρε και κιλά, γιατί είδα κάτι μάγουλα να πούμε. Είδα κάτι σβέρκους, κάτι μοσχαλοκεφαλές και για να τους έχεις εκεί, να τους κόβεις το Πάσχα, να τους τα δίνεις στα παιδιά, το μεδούλι που λένε.
τα παιδάκια με το ζουμί. Τι να τον κάνει δεύτερο. Καλά έκανε και τον είπε όμως, γιατί τον έχει για δεύτερο. Ο δεύτερος που δεν έχει προοπτική να γίνει πρώτος και βολεύτηκε, εγώ τη συνεπιχείρησή μου δεν τον κρατάω. Υπάρχει και κάτι άλλο. Παρακαλώ να ακούσω. Χτύπα ξύλο, θα πάρει ένα καλό τερματοφύλακα όπως ο Κοτάρσκι. Δεν χτύπα ξύλο. Ποιο να χτυπήσω ξύλο. Όχι. Γιατί να χτυπήσω ξύλο, για ποιο λόγο. Ο Παοξής θα χτυπάει ξύλο. Θα έχει ένα πρόβλημα ο Κοτάρσκι, θα μπαίνει ο Ζήφκοβιτς. Παοξής μόνο ντέφι μπορεί. Και θα λένε όχ. Ναι. Και θα λένε όχ. Γιατί με τον Πασχαλάκι άμα έπαιρνε, δεν λέγανε όχ δηλαδή. Έδωσε πράγμα. Εγώ ξέρεις τι έκανα. Θα βάζα τον Ταλιχμανίδη δεύτερο και θα έπαιρνα μια τερματοφυλακάρα. Το Ζήφκοβιτς θα τον έλεγα, έλα εδώ ρε στη Σερβία που έχει ομάδα να πας δρόμο. Δρόμο ρε δημόσιο υπάλληλο δεν θέλω. Δεν σε θέλω δημόσιο υπάλληλο ρε φίλε. Δρόμο. Άλλο τι έχεις. Όταν πρόκειται για ασφάλεια αυτοκινήτου θέλω να ξέρω με ποιον μιλάω. Γι' αυτό και επέλεξα την Εργοβάς. Εκεί βρήκα τιμές τόσο χαμηλές σαν να τις πίνε από το ίντερνετ αλλά με πρόσωπο. Τα παιδιά είναι ευγενικοί, επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές. Παράδειγμα. Ασφάλεια αυτοκίνητου 1300 κυβικά με πλήρη οδική βοήθεια με 145 ευρώ το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-300-305 και βγείτε αμέσως κερδισμένοι και πάνω απ' όλα ασφαλείς. Έχεις βρεθεί ποτέ δεύτερος. Φυσικά. Κι εγώ. Τι έκανες γι' αυτό. Προσπάθεια να το ανατρέψω. Ποια προσπάθεια. Με ποιο τρόπο την έκανες την προσπάθεια. Προσευχόσου στον Άγιο Ραφαήλ. Όχι. Αλλά τι. Δουλέψε περισσότερο. Α, δουλέψε περισσότερο. Απλό είναι. Μάλιστα. Ναι. Δεν θέλω να επισέλθω σε δικά μου προσωπικά και αθλητικά και τέτοια γιατί θα γίνει μεγάλο γέλιο. Πάμε παρακάτω. Τι να με πεις. Γρηγόρη, καλησπέρα. Όταν έχεις ένα μεγάλο μέτωχο όπως ο Ιβάν στον ΠΑΟΚ και έχεις να πάρεις πρωτάθλημα 35 χρόνια και ξαφνικά είσαι 5 χρόνια κατά σειρά στο Λευκό Πύργο και πανηγυρίζεις, για ποιο λόγο να κάνεις σε αυτόν κριτική. Από αυτό λέμε ρε φίλε, πώς θα κάνεις κριτική. Κριτική κάνουν οπαδοί μεγάλων ομάδων που θέλουν κάθε χρόνο πρωτάθλημα, που θέλουν κάθε χρόνο κύπελο και άμα τους πάρεις ένα και δεν τους πάρεις δύο θα αρχίσουν να φωνάζουν. Εσύ είσαι μια μικρότερη ομάδα από τον Ολυμπιακό οπαδός και καλά κάνεις και το χειροκροτάς. Δεν είσαι το ίδιο. Λέει ότι με έδωσε. Τι μου λέει ρε. Με έδωσε τι μου λέει. Με έδωσε πράγμα. Σε έδωσε. Εντάξει. Ναι. Και... Να κάνει κριτική γιατί. Αυτό διαρωτάτε. Κάθε χρόνο κάνεις κριτική. Και τι να κάνεις δηλαδή. Τον υπάλληλο σου θα τον κάνεις κριτική επειδή σου κάνει δύο χρόνια καλή δουλειά. Ένα μήνα με έδωσε θα τον κάνεις κριτική. Δεν θα κάνεις κριτική τηλεόραση άμα δεις ένα σύριαλ. Ένα δημοσιογράφο πάει δύο χρόνια καλά. Τον τρίτο χρόνο δεν πάει. Θα τον κάνεις κριτική. Το απαντάω εγώ τώρα αυτόν. Φοβάται να κάνει κριτική. Φοβάται ο ΑΕΞΙΣ να κάνει κριτική. Φοβάται ο ΠΑΟΞΙΣ να κάνει κριτική. Μην τον εγκαταλείψουνε. Είναι υποτακτική στον πρόεδρό τους. Και καλά κάνουνε. Αλλά όταν έχουμε απαιτήσει από τις ομάδες μας και τους πρόεδρους μας, την καλοκαιρινή περίοδο ζητάς. Μπάρμπα θέλω παίκτη, μπάρμπα θέλω παίκτη. Τι είναι αυτός που μου φέρες, θέλω καλύτερο. Άμα επάνω από αυτή ο ρεπόρτερ και ο φίλαθλος, θα είπα να παυτεί και ο μάνατζερ, θα είπα να παυτεί και ο, πώς το λένε, και ο πρόεδρος και δεν. Για να είχαμε εφημερίδες και site που να ήταν απαιτητικά, θα είχαμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Δηλαδή πιστεύεις... Τι δηλαδή πιστεύω ρε, θα έλεγα εγώ αν ήμουν σε μέσο του Ολυμπιακού. Πρόεδρε, πρέπει να χτυπήσουμε καλύτερες θέσεις στο Champions League. Θα τον έκανα κριτική για Champions League, δεν τον κάνω. Θα πάρω το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ 10 πόντους και 15. Εντάξει, αυτό πολύ καλό είναι γιατί είμαι πρώτος στην Ελλάδα. Το καλύτερο είναι καλύτερο του καλού. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τι πήρε δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα, τι μεταγραφές είναι αυτές που κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα, κοροϊδευόμαστε. Τι μεταγραφές είναι αυτές που κάνει η ΑΕΚ τώρα, κοροϊδευόμαστε. Τέλη Ιουνίου. Τι είναι αυτό τώρα δηλαδή που πρέπει να κάνω εγώ και το Μαρινάκι αν θες, καλή κριτική. Τι να του πω δηλαδή, τι παιχταράδες φαίνεται ρε μάγκες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι καλούς παιχταράδες και τι προϊόν ετοιμάζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα Ιούνιο θα του το πω, θα του σκοτώ στη μύτη. Τι θα του γλύψω, γιατί γκόμενες τις έχω. Ή μετά ήζουν, έχω payroll στο Μαρινάκι ή τον Σαββίδη και τον άλλο, τον Μελισανίδη και τον Αλαφούζο. Γκόμενες μου είναι, τι είναι δηλαδή. Και να το φοβηθώ. Τι είπα για τη μάνα του, είπα. Ότι σαν παράγοντας περιμένω παραπάνω. Ή με έχει δώσει καμιά είδηση κανένας από αυτούς πρώτοι. Δεν το κατάλαβα. Να το χαϊδέψω το Σαββίδη, γιατί είχε 20 τον Μπάουκ πόντους πίσω. Για ποιο λόγο και μου φέρει τέτοιους παίκτες. Τι είμαι εγώ με το Σαββίδη, τι έχω πάρει εδώ σε. Ο Μαρινάκης
ένα μήνα περιμένω με 35 χρονών τον Ελαραμπή. Τι να τον πω. Δεν του πω, πρέπει να βάλει χρονικό περιθώριο, αν θε να λέγεσαι μεγάλη ομαδάρα. Α, χειροκροτούσαν. Εγώ τον έκανα κριτική. Τι έγινε, να με διορίσει στο Δήμο Πειραιά να ταξίνω. Θα του κάνω κριτική. Τι, αμεδύρι, γιατί. Τον Αλαφούζο με συγχωρείς, τι. Με φωνάξανε στο. Πώς το λένε, ρε, το ραδιόφωνο που έχει εκεί κάτω. Sport FM. Ναι. Δεν ήξερα εγώ ότι ήταν το Αλαφούζο. Λέει, κάνουμε συνεργασία πριν 3 χρόνια. Ναι, εντάξει, να βγαίνω να μιλάω κτλ. Κάνω κριτική τον Αλαφούζο, με διώξανε να πούμε σε ένα μήνα. Και τι να τον κάνω, εγώ βγαίνω έξω και να με λέω τι κάνεις. Τον Αλαφούζο αυτό και τα παίρνεις από τον Αλαφούζο. Εδώ δεν τα παίρνεις και λένε τα παίρνεις. Σένα μιλάω. Μη κάνεις τώρα και δεν με κοιτάς. Όταν μιλάμε, πρέπει να με κοιτάς στα μάτια. Πάντα. Με κοιτάς αλλού. Κοίταξε. Τι κοίταξε. Τι ωραίο σαγόνι για γολοθιά έχεις. Πω, ανοιχτό. Τι ωραία καράφλα για φάπες. Δεν προλάβεις όμως. Νομίζεις. Νομίζω. Έχω προλάβει ούκο λίγες φορές. Πότε προλάβεις, πριν πόσα χρόνια. Πολλές φορές. Τώρα, άμα δεις φορτηγό, προλάβεις, θα πατήσεις φρένο. Ή θα βρεθείς από κάτω και μετά πατήσεις το φρένο. Γέρασες, μετά τα δικαστικά σου παιδά. Τι πας ξύλο. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα. Γύφτο ραπ. Γύφτος, ναι. Τελικά σε είχα μάγκαλα με χορηγούς, θα και στο Κόρδουμπα είσαι φλόρος. Είμαι. Σε αυτό το κομμάτι είμαι. Αλίμονο σε εκείνο μου θα είχε το ραπ, το ρατόπουλο και αφεντικό. Παναγία μου σώσει. Α, εγώ αν ήμουν αφεντικό, θα με κλέβαν οι υπάλληλοι. Θα με κλέβανε οι υπάλληλοι. Τι θα με κάνανε. Το χρηματοκιβώτιο θα ήταν φορτωμένο σε κάνα φορτηγό. Θα ζούσε για το κάστινγκ. Τι θα πει κάστινγκ. Για τις συναντήσεις που θα έκανες. Χοντρός δεν θα υπήρχε εδώ μέσα. Όχι μόνο γι' αυτό. Για πολλά πράγματα. Για τις ερωτήσεις που θα του έκανες. Γυναίκες, αν προσλάμβανα γυναίκες, τα παιδιά θα είχαν ξεπαιδιάσει. Θα ήταν τουλάχιστον έκτη δημοτικού. Ιδεάλως δεν θα τις έπαιρνα. Και άμα ήταν κάποια πολύ ικανή. Τι ικανή. Πολύ ικανή στη δουλειά. Και τι θα κοιμάμαι εγώ το βράδυ, μην καβαληθεί ικανή και μου μείνει έγκυος και τη χάσω από τη δουλειά μου. Δεν δικαιούται τη γυναίκα, δεν είναι δικαίωμα. Στην καράβλα τη δουλειά. Α κάνει παιδιά στην καράβλα τη δουλειά μου. Δηλαδή με την ίδια λογική, όλα τα μαγαζιά, όταν ακούν ότι παντρεύεται μια κοπέλα, θα πρέπει να την απολύουν. Εγώ θα την απέλεια. Είναι ηθικό αυτό. Όχι. Για την επιχείρησή μου είναι σωστό. Α υπάρχουν νόμα, τι καλύπτουν. Βιτέξ. Μισό λεπτό. Δηλαδή εμά μα πήραν στι δουλειέ. Δεν μα βρήκαν κουσούρι και μα είπαν δεν σε δέμουν. Πάντου γίνεται. Άμα ήμασταν αρρωστιάριδες, γκουχ, γκαχ κάθε μέρα. Αυτό είναι αρρώστια. Ποιο είναι αρρώστια. Να θέλει να κάνει ένα παιδί μια γυναίκα. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να κάνει ένα παιδί. Και τι συμπλάτη δικιά μου θα το κάνει. Ας μπει στο δημόσιο να κάνει 10. Δεν μπορεί να μπουν όλοι στο δημόσιο. Εγώ σου λέω ότι θα έπαιρνα. 40 με 50 χρόνια θα τις έπαιρνα. Πάμε πάλι. Η κοπέλα είναι ικανότατη. Η καλύτερη από αυτές που έχει. Θα βρω μια που έχει 8 χρόνο παιδί, ικανότατη κι αυτή. Τι είναι κόκκινε. Οι επιχειρηματίες αυτό δεν κάνουν. Λάθος. Τι λάθος. Αυτό είναι ρατσιστικό. Εσύ, γιατί είναι ρατσιστικό. Την παίρνω την άλλη 27 χρονών. Ναι. Άδεια γάμου μια εβδομάδα. Πέθανε ο μπαμπάς της, χέστηκε ο μπαμπάς της, πήγε στο γεροκομείο άλλη μια εβδομάδα. Την έπιανε περίοδος άλλη μια εβδομάδα. Τερατούκο. Κοίταξε γυναί, ο άντρας στην κουμπάρα 10 μέρες ψυχολογικό. Γελάει. Κάτσε στα πόγοντα. Μένει έγκυος. Αρχίζει ξερνάει κάνει ράιμ. Άδεια γάμου, ένα χρόνο, την πληρώνω. Μεγιά μου, κοίησεως. Κοίησεως, πώς λέγεται. Και τι αυτά δουλειά είναι αυτά τώρα. Πώς θα γίνει. Τι με κοιτάζει εγώ. Εσύ άμα ήσουν επιχειρηματίας, δηλαδή τι θα έκανες. Δεν και ήτανε μια 40 χρονών, 38, που το παιδί της ήταν 8 χρονών. Θα έπαιρνες την αραβωνιασμένη ή την 38 χρονών. Αναλόγως την ικανότητα. Ίδιες ικανότητες λέμε ότι έχουν. Με ίδιες θα έπαιρνες αυτή με το 8 χρονών. Αλλά σου λέω, βλέπεις κάποια ότι είναι πολύ άξια. Εκτός αν είσαι αφεντικό που παίζει στον μπάτσο και θες να παίξει και αλλού μπάλα. Που συνήθως είναι τυχερές μερικές γυναίκες, τυχερές άτυχες, που είναι λιγούριδες στα αφεντικά και τις παίρνουν πιο μικρές γιατί παίζει και το μάτι να πούμε. Αλλά τώρα βγαίνουν νέοι νόμοι. Υπάρχει ένας θεά από το όνομά του, φίλος μου και πανελίστας μου. Ακούστε. Σε τι εποχή ζούμε. Υπέγραψαν χαρτί οι άντρες υπάλληλοι. Ότι αν φλερτάρουν γυναίκα στη δουλειά θα απολυθούν. Τι κοιτάς κόκκινο, όλοι απολυμμένοι πρέπει να ήμασταν εδώ τόσα χρόνια. Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζει. Δεν θυμάσαι που. Άστε να μην τα πούμε στον αέρα. Δεν χρειάζεται. Πάλι μπούρδα θα πω. Πάρ' το Χατζη Παναγή και. Τέλος πάντων, να μην πω. Αυτά είναι θα πολύ προσωπικά. Δεν λέω. Μπούρδα θα έλεγε. Λέω, όλοι απολυμμένοι θα ήταν εδώ. Άστε το πάρα. Υπέγραψαν.
σε ελληνική εταιρεία. Ότι αν πει κοπέλα με φλέρταρε αυτός, ξέρω εγώ κτλ. Απολύεται. Τώρα βέβαια τι μπορεί να γίνει. Να γουστάρει μία έναν άντρα στη δουλειά και αυτός να μην τη θέλει. Και για να τον εκδικηθεί, να πάει να πει το αφεντικό αυτός με φλέρταρε. Θα μιλάμε για παράνοια. Μιλάμε για ξεφύγει η κατάσταση. Τώρα το πει δηλαδή, εάν δεν κάνει καμάκι στη δουλειά, τα περισσότερα καμάκια στη δουλειά γίνονται. Πού θα γίνουν? Στον δρόμο, στο περίπτερο, δύσκολο. Στο κλαμπ πρέπει να γίνει, σε ένα χώρο φιλικό κτλ. Ναι, ή στη δουλειά. Πού θα γίνει? Πού θα γίνει το φλερτ, θα γίνει στη δουλειά. Και ο άλλος υπογράφει και λέει δεν. Έξυπνο. Έξυπνο, ε. Είναι ωραία εποχή αυτή που ζείτε. Οι άλλοι, άκου τώρα ιστορία. Δεν λέω πάλι ονόματα κτλ. Μια κοπέλα, τέλος πάντων, είναι φίλη με ένα ζευγάρι. Το ζευγάρι, ο μπαμπάς παιδαράς, η μάνα κομμενάρα. Ο γιος κούκλος. Ωραία οικογένεια, ωραία, σαν παρουσίες. Το σχολείο ο μικρός. Γουστάρει τη συμμαθήτρια. Γουστάρει τη συμμαθήτρια, ωραία. Η συμμαθήτρια. Ωραία κι αυτή. Αυτός κούκλος. Λέει, μ' αρέσει. Μίλα την, φοβάμαι. Βρες ένα άλλο τρόπο, στείλ την ένα καρτί, φοβάμαι. Το Facebook. Να την κάνω φίλη στο Facebook. Ωραία. 20 μέρες να γίνει φίλος στο Facebook. Γίνεται. Την κάνει έτοιμο. Απαντάει αυτή θετικά. Θρίαμβος στο σπίτι. Απάντησε θετικά η κόμενα. Ωραία. Σου λέω έτσι τι εποχή ζούμε. Ναι. Δεν κατηγορώ εγώ κανέναν. Όχι. Λέω ότι έχουμε φτάσει από το ένα άκρο στο άλλο. Από την Πασοκύλα φτάσαμε στον καθοσπρεπισμό. Και αρχίζει και μιλάνε τώρα. Αγόρι με τον κορίτσι. Από το Facebook. Από το Facebook. Συμπαθητές, εντάξει, δεν μιλάνε. Ντρέπεται αν τη μιλήσει ο άλλος. Αλλά από το Facebook νιώθει να δω. Ναι. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όχι. Είναι φυσιολογικό να απαγορεύεις το φλερ στους χώρους εργασίας. Ναι. Τι λες, σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Και τόσα χρόνια που κάνετε φλερτ εσείς. Γιατί πρέπει να κάνεις το χώρο εργασίας. Πού! Σκηνοθέτης παντρεύτηκε και είχε στη δεσμό με την ηθοποιό. Ισχύει. Το αφεντικό τα έχει με τη γραμματέα. Ισχύει. Ο υπάλληλος τα έχει, ξέρω εγώ, με την γραμματέα. Δεν είναι όλοι έτσι. Πώς δεν όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Οι μισοί που παντρεύτηκαν, τις γυναίκες τους, τις γνώρισαν στη δουλειά. Μισοί συνάδελφοι ήταν. Και βγάζει ο άλλος νόμο τώρα τέτοιο. Τον άλλον, άμα το πεις, λέει φαλακρό, είναι λέει σεξουαλικό αυτό, ότι τον κάνεις λέει μπούλι. Σεξουαλική παρενόχληση. Είναι δυνατότητα. Εγώ μουτζωσα έναν σήμερα. 100 ευρώ. Μου λέει από πίσω θα σε. Λέω για κάνει τίποτα, λέω. Θα τα μάτια σου θα γίνουν σαν Μελιτζάνη ή Μάμπα Ιλτί, του λέω. Ξέρεις πώς θα γίνουν τα μάτια σου. Το μουτζωσα, ρε παιδί μου, και αυτός με έβρισε, κάτι έγινε στον δρόμο. Μουτζώνω. Γιατί δεν σήκω στο δάχτυλο που είναι 25 ευρώ. Έτσι εγώ συνήθισα να μουτζώνω. Μου απαγορεύεις τη μουτζα. Μου απαγορεύεις το δάχτυλο. Να κάνω το δάχτυλο. Μου απαγορεύεις να φλερτάρω στη δουλειά. Πώς μετά το παιδάκι με συγχωρείς. Μας φέρετε λέει παράξενο. Που το παιδάκι 16 χρονών, 17, 18. Δεν τολμάει να φλερτάρει. Δεν τόλμησε να μιλήσει τη συμμαθήτρια και την έστειλε στο Facebook. Εκείνο πατέρα. Εκεί, εμείς φταίμε γι' αυτό. Η μεγαλύτερη επανάσταση που πρέπει να κάνετε, ρε σκατόγερη εδώ πέρα, 50 πλάς, είναι να φέρουμε τα παιδιά σε μια φυσιολογική πορεία. Να είπες και κάτι. Εγώ θα μάθω ένα μάθημα φλερτ στο σχολείο. Facebook και Facebook. Κάνει σεξ από το Facebook ο άλλος και ευχαριστιέται. Έρχεται σε οργασμό. Αχουκ φωνάζει. Που άλλο κάνουν σεξ. Ο ένας ήταν εδώ και ο άλλος ήταν στη Βουστοβέλη. Στην Ιαπωνία. Δεν με τρελάνετε, δεν μπορώ. Λοιπόν, Vitex Care. Μιλάμε για ασυναγώνιστη ποιότητα. Μοναδικά χρώματα, εξαιρετικές αποχρώσεις, ευελιττό εμάτ και εμάτ φινίρισμα που όχι απλά ομορφαίνουν αλλά προστατεύουν τις εσωτερικές επιφάνειες. Στα καταστήματα Κοσμάγλου μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από χιλιάδες αποχρώσεις την αγαπημένη σας σε Vitex Care. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε, νομίζω, με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310-390 για να δικά σας. 9.55 και το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο Facebook ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Πείτε τον κόκκινο να διαβάζει τα μηνύματα και να μην επιλέγει. Ένα καλό λόγο μην τολμήσουμε να πούμε για το Ραπτόπουλο. Τα κάνει γαργάρα. Τι έγραψε το φίλε και το παιδί. Κόκκινο, αυτό το λένε συνέχεια. Επειδή εγώ δεν βλέπω την σεμεσχέρα, ό,τι μήνυμα του στέλνετε και δεν το διαβάζει, στείλτε το όμως στο Instagram Κωστής Ραπτό ή στο Messenger μου.
Στείλτε ρε παιδί μου, του έστειλε αυτό το μήνυμα και δεν το διάβασε. Αρκεί να μην το βρίζετε χιδέα και τέτοια πράγματα, να είναι μήνυμα το οποίο κριτικάρει, όχι τίποτα βρισχές και τέτοια. Γιατί βρισχές δεν μπορεί να διαβάσει. Ρε, από τη μία λες πολιτισμένες χώρες και πώς η Ελλάδα δεν είναι. Ναι. Και από την άλλη λες για τα εργατικά και ότι θα έρθουν σε μια άγγιο γυναίκα. Άντε βγάλε άκρη. Μα σε πολιτισμένη χώρα δεν είμαι. Ρε αγόρι μου, εγώ δούλεψα. Εγώ έχω 8.500 ένσημα. Έτσι. Πολύ μικρό όπως και εσύ. Έχω περάσει αφεντικά. Δεν υπάρχει αφεντικό που να μου πει αμάν δεν εμπελάσει έγκυος. Τι να λέμε τώρα, ψέματα τον κόσμο να πούμε. Κάποιες κοπέλες έχουν κρύψει ότι είναι αραβωνιασμένες ή παντρεμένες για να πιάσουν δουλειά. Και εγώ αν ήμουν γυναίκα 25-26 χρονών και, έλεγα, και ήμουν δεσμευμένη, δεν θα το έλεγα. Γιατί ψέματα λέω. Όχι. Άμα δεν λέω ψέματα, ρε κόκκινε, γιατί με κατηγορείτε να πούμε. Εγώ σε κατηγόρησα. Μα κατηγορεί αυτό. Ποιο είναι ρατσιστικό βρε κουτορνίθι κόκκινο, το επιστρέφω. Κουτορνίθι. Στις δημόσιες υπηρεσίες και τα σώματα ασφαλείας τυχαίνει να πάνε για δουλειά 6 χρόνια γιατί έκανε 3 απανοτά παιδιά. Ρε φίλε, τι σχέση έχει το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Τι σχέση έχει το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σου λέει, ρε, ξαπλώνονται ανάσκελα. Γιατί στο δημόσιο που ξαπλώνονται 3 χρόνια εις βάρος μας δεν είναι, ρε. Εσύ δεν την πληρώνει τίποτα. Είπε κανείς όχι. Λοιπόν. Εμείς μεσολινάκια. Με δύο εγχειρήσεις σε ένα μήνα μέσα δεν ξέραμε αν θα ζήσουμε, τι νεφρά θα έχουμε. 45 χρονών γαϊδούρια μέχρι που βάλωσαμε μπουνιές και φεύγανε τύχη και ήμασταν στη δουλειά. Και πηγαίναμε προπόνηση και μάτωνε με συγχωρείς το όταν πηγαίναμε να ορίσουμε γιατί είχε σωληνάκι μέσα όταν πέσαμε μπουνιές και σπάρινγκ. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς τώρα. Ραπτόπουλα, αν είχες δική σου επιχείρηση, θα έπαιρνες υπάλληλο τον κόκκινο. Με τίποτα. Και γιατί όχι. Θα τον έπαιρνα για υποτακτικό μου. Δηλαδή θα τον έπαιρνα, πώς να σου δώσω καταλάβεις. Πάνε κάτω στους εργάτες, κάνε το φίλο και πες μου τι γίνεται. Σ' αυτό θα σου ένα μαέστρος, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε τέτοιος Μότσαρτ, δεν θα υπήρχε. Και μαζί με τον Μανούτσι δύο, πρωινή βάρδια θα είχα τον έναν και την άλλη τη βάρδια θα είχα τον άλλον. Αυτό ακριβώς θα έκανα αν ήμουν εγώ επιχειρηματίας. Εγώ όμως τα μούτρα μου δεν ήταν ποτέ για να γίνω επιχειρηματίας. Δεν ήμουν γεννημένος εγώ για επιχειρηματίας. Εγώ ήμουν για άλλα πράγματα. Και είμαι για άλλα πράγματα. Πάμε σε κόσμο. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα. Πες καλησπέρα και καλή εβδομάδα τον πρώτο κύριο, ρε. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Δώσε λίγο, έχω ρε Κωστάκι. Ναι, μ' ακούει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Γιατί συγχαρητήρια. Φίλε, κόκκινη τηλεφωνία, έφυγες κατευθείαν. Επόμενος. Ναι. Λυπάμαι πολύ. Μάλιστα, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κωστή, μία ερώτηση θέλω σε σένα προσωπικά. Ναι. Αλλά θέλω με ειλικρίνεια να μου απαντήσεις. Μ' ακούς? Πέστε να την αδελειώνω. Πού κουρεύεσαι ρε φίλε? Συστιάζει το κομμωτήριο. Καλησπέρα. Καλά ρε φίλε, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Περίμενε στην γραμμή. Δηλαδή ο μπαμπάς σου, δηλαδή, τόσο μαλάκα γιο έχει κάνει. Περίμενες μια ώρα στο τηλέφωνο για να πεις αυτό το πράγμα. 10 κόρες να είχα, μία δεν σου δίνα. 10 κόρες να είχα, μία δεν χαράμιζε για σένα. Μα είναι δυνατό. Όχι Μητσοτάκη, καλά τους κάνεις. Μητσοτάκη μου γλυκέ, όχι 2,5 φράγκα, 4 φράγκα πάρ' τους. Και αν άκουγες την χθεσινή εκπομπή το Europe One, 5 φράγκα τη βενζίνη. Μιλάμε τώρα για παράνοια. Πάμε επόμενη γραμμή. Αν είναι δυνατόν. Καλησπέρα. Έλα Καντάρ. Όπα. Έλα Πάνθρακ. Χαιρετίσματα και στο Ακριλάν. Καλώς τον. Πέρα αυτός. Καλώς τον. Λοιπόν Κώστα, ο ΠΑΟΚ ανανέωσε τους Καρτάδο. Τον. Τους Καρτάδο τον ανανέωσε. Πότε. Το ΣΒΑΠ ρε. Α, το ΣΒΑΠ. Περιμένει απάντηση. Με μπέρδευσε. Όταν το πήρε βγήκα και είπα ότι παίρνει τον Καρτάδο. Αυτοί δεν ξέρουν μπάλα ρε. Όχι ένα χρόνο, δύο χρόνια που θέλω ΣΒΑΠ, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Ιεροσιλία να λες στους ΣΒΑΜ Καρτάδο. Άκουσες τι λέω. Θα έρθει ο γιος του. Ο Πάνθρακ. Ο Δημήτρης θα μας δίνει, ρε φίλε. Μην το συγκρίνεις. Καλά σου λέει. Η Ιεροσιλία είναι. Είναι η Ιεροσιλία. Ναι. Άκουσες τι λέω, κόκκινε. Εμείς όταν βλέπαμε μπάλα, εσείς ακόμα ήσασταν στα ΟΑ. Λοιπόν, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο ΣΒΑΠ. Άμα δεν τον ανανεώσουν, κάνουν μεγάλο λάθος. Αν είναι καλός ο ΣΒΑΠ, ο Ίγκαν σου τι είναι. Ο Ίγκαν σου, άλλο. Η Σύρωση είναι στην άμυνα. Μιλάμε για χαφ. Τέλος πάντων. Πόσα χρόνια πρέπει να τον ανανεώσουμε. Λάθος που έφυγε ο Πασχαλάκης και είχα δει τις β' ομάδες, πρόσεξε Κωστίκα,
είχα εγκρίνει έναν παίχτη από τη β' ομάδα του ΠΑΟΚ και το είπα τρεις φορές στο ράδιο. Τάχατος. Και έμαθα ότι αυτός ο παίχτης τον άφησαν ελεύθερο και πήγε στο Βόλο. Να με θυμηθείς την μπάλα θα παίξει στο Βόλο. Είχα πει και το όνομά του. Τάχατος. Δεν τον ανανέωσανε. Και ψάχνουνε Winger. Αυτό ήταν πολύ καλό παιχτάκι. Και όσο για πρωταθλητή, πρόσεξε, στο λέω από τώρα, λόγω του προπονητή που κράτησε τον Ιβάν τον Γιωβάνοβιτ, βλέπω τον Παναθηναϊκό. Από τώρα στο λέω. Εσείς δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Λάθος του Ολυμπιακού που κράτησε ξανά τον προπονητή. Αυτός ό,τι είχε να προσφέρει, πρόσφερε. Το λεμόνι, όσο και να το σφίξεις, κάποτε το ζουμί βγαίνει, τελειώνει. Έπρεπε να φύγει ο προπονητής του Ολυμπιακού, να πάρει άλλο καινούριο. Αυτός ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Η ΑΕΚ, αν δεν έδιωχνε τον προπονητή, το Σέρβο, με τα ονόματα δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Ξέρεις για ποιον λέω. Αυτό που πήραν από τη Σερβία, πώς το λέγανε, ρε. Τον Μιλόγεβιτς. Τον Μιλόγεβιτς. Εάν δεν παίρναν τον. Τώρα θα. Τουλάχιστον ήταν δεύτερη, αν δεν τον διώχνανε. Ήταν μεγάλο λάθος που τον διώξανε. Αλλά τόσοι μπάλα ξέρουνε, τόσο μιλάνε. Φιλάκια, γεια σας. Σε κοροϊδεύει όταν μιλάς αυτούς που δεν ξέρει να τονίσει μία λέξη ή ένα όνομα. Ιδρώτας, Ελαράμπη, Χατζηγιοβάνης, Κρέμτσι κτλ. Γρηγόρη και Νικόλα, καλησπέρα λέει. Ήμουν 163 κιλά και έφτασα 112 κάθε μέρα περπάτημα, φούρκα κασαδρινό με τρέξιμο ενδιάμεσα. Λέει ο Ανδρέας Κοφίδης. Ο Ραπτόπουλος με βοήθησε πολύ με αυτά που έλεγε και έκραζε και μέσα σε 14 μήνες κατάφερα πολλά. Μπράβο. Ράπα να το διαβάσει ο Γρηγόρης, σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Το διάβασες. Δεν το είδα. Ναι. Μια μέρα να διαβάσει. Και ο άλλος λέει: εμείς αυτή την εκπομπή την ακούμε για τον Γρηγόρη. Ο Ραπ δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Λέει τα ίδια με την πρωινή εκπομπή και πολλές φορές με τις ίδιες ακριβώς λέξεις. Μια μέρα να διαβάζει τα μηνύματα ο Κωστής, κάντο αν έχει άντερα, Γρηγόρη μου. Ράψε και τεύουμε, θέλουμε καρά, ψηφίδι και φυρό να μιλάει κυπριακά. Καρά. Ναι. Α, ναι. Εντάξει, τι. Και δώσε λίγο. Τι να δώσε. Δώσε λίγο. Εδώ, μη, περιμένω. Έχει στράτα, θα πάμε. Τι φυρός. Να μιλάει κυπριακά. Ο Φυρός να μιλάει κυπριακά. Είναι δυνατόν. Κάντο. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μου βγαίνει. Γιώργο, πες κάτι. Έλα ρε, πάμε παρακάτω. Πώς το βλέπεις τον Άρη, Γιώργο? Ρε, πέθανε ο Τσιριμόκος, πιο μικρός από εμάς ήταν. Ο θάνατος περιτριγυρίζει έξω από την πόρτα μας. Τι πράγματα είναι. Τι φοβάσαι, Γιώργο? Είναι να μην φοβάσαι. Πεθαίνουν νεότεροι από εμάς. Τι φοβάσαι, ρε, Γιώργο? Το θάνατο. Το θάνατο. Εάν πίνεις ένα μπουκάλι τσίπουρο την ημέρα, θα ζεις 110 χρόνια. Στο λέω εγώ με τον κόκκινο. Πάμε, πάμε. Παρακαλώ. Πάμε, ναι. Κοσμά. Κοσμάγλου είναι. Περίμενε για να πει αυτό το πράγμα. Ναι, ρε, γι' αυτό σε κάνει ο Μητσοτάκης πλάκα. Γι' αυτό να δω. Πάμε επόμενο στήριο. Δεν υπάρχει. Ναι, γι' αυτό να δω. Μάλιστα. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το. Έχει τρέλα ο κόσμος. Δεν πάμε καλά με το προηγούμενο. Καλά ήταν τώρα. Τέλος πάντων. Είμαι εγώ που πήρα πριν για τα συγχαρητήρια. Κωστή. Έλα. Γιατί έκλειψε τα λεφτά από τον αέρα του Ιορδάνη, ρε κοπρόσκυλο? Δεν πρόλαβα, ρε φίλε. Άσε, βρε νηφίτσα, αφού τα έκλεψε. Τίποτα δεν μπορούσε. Ο Ιορδάνης. Τίποτα. Του κλέψεις το μερίδιο από τον Ιορδάνη. Εδώ από τον άλλο δεν πήρα. Γι' αυτό δεν έρχεται στην εκπομπή. Δώσε τον πίσω τα λεφτά τα κλεμμένα. Μπα, δεν πήρα, δεν πρόλαβα, φίλε. Αν τα έπαιρνα πραγματικά θα έρθει. Εμένα μου ότι πήρε 3.000 πάντω. Μπα, τίποτα δεν πρόλαβα. Κάτι λαχνή με, μήνα να τίποτα, δεν μπόρεσε. Δεν ισχύει δηλαδή, οπότε. Δεν μπόρεσα. Εγώ δεν σου πω ότι δεν ήθελα να κλέψω. Δεν μπόρεσα. Ωραία, τότε σου ζητώ συγγνώμη. Εντάξει. Και άμα με καλέσει το φούρναριό μα από του χρόνου, θα σου βγάλουμε το τομάρι, νηφίτσα. Καλησπέρα. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Γεια σας. Έλα, φίλε, εσύ με τη μύτη, λέγε. Με τη μύτη. Με τη μύτη, ναι. Γεια σας. Γεια, τέγια. Κωστά. Έλα, φίλε. Αν υποψιαστώ ότι είσαι καλό παιδί, εγώ θα αυτοκτονήσω. Σκύπες Νικόλας, ο μάγος της Χαλάστρας. Δεν πέθανε εσύ, ρε. Νόμιζα ότι είχες πεθάνει. Όχι, ζει αυτός. Κακός και λύψοφο δεν έχει, ρε Κωστά. Ζεις ακόμα, ε. Αφού ζεις εσύ εδώ και εγώ. Πέθανε ο Κεχαριάς ο άνθρωπος στη Σύνδο και ζεις εσύ, ρε, στην Καλάστρα, να πούμε. Δεν μου λες κάτι. Ναι. Αν πεθάνω θα έρθει η κηδεία μου. Αν πεθάνεις, φίλε, ανάλογα. Τι συμφέροντα θα έχω.
Πόσα views θα κάνω. Θέματα. Ναι. Αφού θα πεθάνεις πιο μπροστά από μένα. Καλό, ε. Καλό, καλό. Κοίτα, μισή καταραστά, γιατί εγώ γίνεται Σάββατο. Να ξέρει. Θα είναι χειραψία τον Αλέφατο, τρία γκολ ο Κωστίκος με το διαγόρα. Θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Μη φύγε. Θα πεθάνει και θα με κυνηγάει η χείρα, φύγε. Μη σε καταραστώ, Σάββατο γεννήθηκα εγώ. Και ο και πράσινα μάτια γουρλωτά. Να έχει υπόψη σου. Τράγε τη χαλάστρα. Πάμε, επόμενο, ναι. 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 Καλησπέρα. Καλώς τον. Εκπροσωπώ μια οργάνωση, τέλος πάντων. Πήρα για ένα θέμα. Ναι. Με την οποία έχουμε μια πορεία θα πραγματοποιήσουμε τις προσεχείς ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Πρόσχετη θα πεις. Όχι, όχι. Μια πληροφορία βασικά ήθελα. Επειδή η οργάνωση που εκπροσωπώ είναι οι Ρουβίκονες, είμαστε με τον κύριο Νέγρη. Ναι. Πότε θα είστε ελεύθερος να περάσουμε να σας φερμάρουμε λίγο, τη γραβάτα να σας ισιώσουμε. Είστε τόσο φλόροι εσείς οι Ρουβίκονες. Είστε τόσο φλόροι. Ο κύριος Νέγρης το έχει θέσει. Ποιος Νέγρη βρε τον άπλητο τώρα. Θέλει το κεφάλι σας επί πίνακι. Ποιος Νέγρης βρε τον άπλητο βρε. Δεν περνάει έξω από το Χαριλάου ούτε σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων. Ποιος Νέγρης. 10 χιλιόμετρα από το Χαριλάου δεν περνάνε αυτοί. Και ο μόνος μάγκας εδώ, ο μόνος μάγκας εδώ ήταν ο Ραπτόπουλος. Όταν στις δόξες τους, τους άλλαζαν τα πετρέλαια. Τους άπλητους αυτούς εκεί που κάνανε τον Άρη τσιφλίκι τους. Πέσανε οι γραμμές, δώσε αυτό που περιμένει. Τους άπλητους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Yes. Ο μάγος της χαλάστρας θα σπηδάει. Τι μας κάνει? Πανσέλινο έχει σήμερα. Θα σας σπηδάει. Ρε, πανσέλινο έχει σήμερα. Όχι. Όπα, έχουμε πρόβλημα. Μεγάλο. Είχε πριν από λίγες μέρες πανσέλινο. Ξέρεις γιατί μας κυνηγάνε εμάς τους μεγάλους οι γυναίκες? Γιατί κυκλοφορούν, γιατί κυκλοφορούν αυτοί. Και μας φαίνεται περίεργο. Το που μπορεί να το καταλάβεις, να το διανοηθείς. Ο κορονοϊός τι κάνει τους άντρες. Ο εγκλισμός. Τους άντρες, γιατί οι γυναίκες μια χαρά τις ακούω. Τις γυναίκες τις ακούω μια χαρά. Πολύ καλά τακτοποιημένες τις ακούω. Πάρα πολύ καλά τις ακούω τις γυναίκες. Καλησπέρα. Δηλαδή, το αντρικό φύλλο καταλάβατε που πηγαίνει. Ο άλλος έστελνε ένα μήνα στην κοπέλα από το Facebook και δεν τη μιλούσε στην τάξη. Καταλαβαίνετε τι άντρες εκπαιδεύουμε. Μπορείτε να το καταλάβετε τι άντρες εκπαιδεύουμε. Ακούστε την εκπομπή. Μητσοτάκη, πάρ' την εκπομπή στη Ριγίλης, βάλε μεγάφωνα και πάρε τη βενζίνη 3 φράγκα. 3! Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, φίλε. Γεια σου, Κωστή μου, Γρηγόρη μου, ο Κρεμμύδος ο κόσμος. Γεια σου, Κρεμμύδα. Κανένας νορμάλ δεν άβγει σήμερα. Κανένας νορμάλ δεν άβγει. Λέγε, Κρεμμύδα. Ναι. Προσβάλλεις τώρα, εντάξει, προσβάλλει μόνο. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε μια. Επειδή Γρηγόρη, θέλω 3 λεπτά να με αφήσετε. Τι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τι. Όχι, Κωστή μου, όχι, όχι. Απλώς επειδή εγκρίθηκε αυτό το όνειρό μου που ήταν να κάνω το ταξίδι στην Αλάσκα και τελικά βρήκα χορηγό, την αντιπροσωπεία. Δεν θέλω να πω το όνομα του κυρίου, αλλά είναι η Τουότα από το Περιστέρι Αττικής που με έχει κάνει την χορηγία για να φύγω στις 12 Αυγούστου, 3 μέρες πριν της Παναγίας, να φύγω με άλλα 2 παλικάρια από εδώ από την Αλεξάνδρεια, με τον Νίκο του Στεφανίδη και με ένα παιδί ακόμα από το 12 Αυγούστου φεύγεις για Αλάσκα, φίλε. 12 Αυγούστου, Κωστή μου, με το Τουότα το Καρίνα, το δικό μου το αυτοκίνητο, που έχει ένα 600, πήρε στο ένα 600 τώρα. Λοιπόν, θα φύγω για την Αλάσκα και θα φύγω μέσω Τουρκίας. Εγώ να δεις 12 Αυγούστου που θα φύγω. Ναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και θα φύγω από εδώ, από την Ελλάδα πρώτα Θεός. Θα βγω από την Τουρκία όλη, θα περάσω όλο τον Πόντο, όλο τον Πόντο. Και μόλις βγω πέρα στο Διαρμπαγκύρ, που ήταν στη λίμνη του Βαν, θα μπω μέσα στο Ιράν. Η πρώτη πόλη είναι το Νταρμπίζ, μετά θα βγω στο Αραμπίρ και μετά από το Ρεχάτ θα βγω στο Τεχεράνι. Θα ανοιγώ βόρεια μετά από εκεί, θα περάσω την περιφερειακή της Τεχεράνης, Κωστή μου και Γρηγόρη μου. Τεχεράνη περιφερειακή, σίγουρα θα είναι καλύτερα από την Ναι, η περιφερειακή της Τεχεράνης, Κωστή μου, είναι 345 χιλιόμετρα, η περιφερειακή της Τεχεράνης, για να ξέρετε. Λοιπόν, μετά θα βγω πάνω στο Ασμπαχάτ, το Τουρκμενιστάν, και από εκεί μετά θα γύρω στα 2.500-3.000 χιλιόμετρα θα βγω πάνω, μετά θα πέρασω τα 3 τα κρατήδια, το Τατζικιστάν, το Κυργιστάν, και θα βγω στη Ρωσία, στη Σιβηρία όμως, έτσι, στη λίμνη της Βαϊκάλης, θα κόψω δεξιά από εκεί μετά γύρω στις 3.500 χιλιόμετρα. Θα πάρεις το πλοίο. Όχι, Κωστή μου, όχι. Θα περάσω στη Μογγολία. Μόλις περάσω όλη τη Μογγολία,
όλη τη Μογγολία. Λοιπόν, εκεί που απλώς θα πρέπει να πληρώσω γύρω στα 30 δολάρια βίζα, επειδή έχουν βίζα οι Μογγόλοι, για να πέρασει όλη τη Μογγολία. Και μόλις μετά θα κατέβω κάτω ξανά στη Σιβηρία. Στη Σιβηρία κοντά στο Βλαδιβοστόκ, το λιμάνι του Βλαδιβοστόκ. Από εκεί θα κόψω μετά αριστερά περίπου τα 1800 με 2000 χιλιόμετρα, περίπου 2-2,5 μέρες ταξίδι, για να βγω στο Ισμπέκτ. Είναι μια πόλη που λέγεται Ισμπέκτ, είναι το λιμάνι της Σιβηρίας, το τελευταίο λιμάνι. Και από εκεί μετά κάθε 8 μέρες, Κωστίβου, Γρηγόρη μου, έχει πλοίο από εκεί για τις Αλεούτες νήσους και μετά βγαίνει στο Άνκοραντς της Αλάσκας. Είναι το όνειρό μου, 12 Αυγούστου, πρώτα Θεός. Δεν είσαι ρε βλάκα στην μέρα να πιούμε κανένα ούζο, μας κούρασες να πούμε. Εντάξει ρε Κωστίβου. Καλό τάξιδο. 12 Αυγούστου στην Ελλάδα. Γυναίκα μπαινόβγαινε σε στρατιωτική βάση για να ικανοποιήσει σεξουαλικά αλεξιπτωτιστές. Και πολύ καλά έκανε. Λοιπόν. Και πολύ καλά έκανε. Και ο διοικητής σου απέκλεισε από ανατοϊκή αποστολή. Αυτός είναι βλάκας ο διοικητής. Τι έπρεπε να κάνει. 31 φορές μπήκε μέσα στη βάση σε διάστημα 5 μηνών. Και τι ο διοικητής τιμώρησε τους στρατιώτες. Ναι. Και τι ήθελε ρε διοικητή, να τη βρίσκουν μεταξύ τους. Τι ήθελες να τη βρίσκουν μεταξύ τους, ρε ανέραστε διοικητή. Καλά έκανε. Άγγλος ήτανε. Ήτανε. Άγγλος. Ενώ εσείς όλοι, εραστάρες, 12 πόντι το μόριο, εραστάρες. Φράγκα δεν έχει στην τσέπη, κοιλιά μέχρι απέναντι, οι Άγγλοι σε φταίνε σένα. Greek lover, κοιτάξτε μούτρα Greek lover εδώ. Κοίτα μάγουλο Greek lover. Πάει στον κόσμο. Εμπνέωμα από τα δικά σου. Καλησπέρα. Πάμε επόμενη γραμμή, μάλιστα. Θα πάει, λέει, θα πάει, είπε αυτό ο Κορμίδας. Στην Αλάσκα. Εγώ μέχρι την επανομή 12 Αυγούστου κουράζομαι να πάμε το Κόρτοπα. Αν υπάρχει μέχρι τότε. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, είπαμε. Καλησπέρα. Ραπτόπουλε, ήθελα. Συγγνώμη που κύριε Ραπτόπουλε, ήθελα να πω. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, Κώστας λέγομαι Αριανός. Ήθελα να ρωτήσω, είχε πει προηγουμένως ότι σε πήρε στα 30 σου Ανδρώνης και δεν έγινες καλά. Έχασε από σένα ο Ανδρώνης? Όχι. Ούτε εγώ έχασα όμως. Δεν έχασες, μπράβο. Αν πιστεύω δηλαδή εγώ ότι έναν ας πούμε τρελό εισαγωγικά, άμα βρεις το κουμπί του, θα μπορέσεις να πάρεις πολλά από αυτό να. Οπότε πρώτα, αν πάρει ο Άρης... Ναι, βέβαια. Αν πάρει ο Άρης τον Νουάρντα, λέμε τώρα έτσι, όχι ότι είμαι φαν του Νουάρντα, απλά λέω, αν πάρει τον Νουάρντα και βρει το κουμπί του, δεν θα κερδίσει από αυτό να. Η γνώμη σου είναι πολύ σημαντική γιατί γνωρίζει, ξέρει, ας πούμε. Ωραία. Θα κάνω εγώ την ερώτηση. Συμφωνώ μαζί σου. Και έρχομαι εγώ τώρα. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και έρχομαι εγώ τώρα. Και έρχομαι εγώ τώρα στο ερώτημα το δυνατό. Ποιος θα είναι αυτός που θα κατορθώσει τον Νουάρντα να βρει το κουμπί του στον Άρη? Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό, αν υπάρχει. Δηλαδή, που... Λένε στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Λουτσέσκου έχει αυτές τις ικανότητες. Στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει ο Μοντεστό, ο Καρεμπέ, τέτοιες ικανότητες. Εντάξει. Στον Ηρακλή να είχε, ξέρω εγώ, Μπάμπης ο Ξανθόπουλος τέτοιες ικανότητες. Λέμε παράδειγμα. Ναι. Στον Άρη ποιος έχει? Ίσως ο Μπούργος, δεν ξέρω. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πού ποντάρεις, λόγω δηλαδή. Τρέλας, ναι. Λόγω τρέλας. Γιατί και αυτός ήταν λίγο. Θεότρελος ήταν. Του. Ο Μπούργος, πριν τον καρκίνο, ναι. Ο άνθρωπος για δέσιμο ήταν. Σκότωνε κόσμο. Τώρα έγινε πιο. Α, τώρα μαλάκου, ναι. Πέρασε την αρρώστια, σώθηκε. Εντάξει. Μετά αλλάζει και φιλοσοφία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γι' αυτό και πήρα. Πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Χάρηκα που τα είπαμε. Χαιρετίσματα και στον Κόκκινο, εννοείται. Εδώ είναι. Εντάξει, λέει. Θα τα λέμε. Ναι. Προλαβαίνουμε άλλο ένα κύριο. Βεβαίως. Ωραία το είπε, αλλά ποντάρει στον Μπούργο. Καλησπέρα. Κατάλαβες, ποντάρι στον Μπούργο. Είχε απάντηση. Ναι, είχε απάντηση. Μ' άρεσε ότι είχε απάντηση, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Τι έγινε, ρε φίλε, με τη μύτη? Τι να κάνουμε, αυτή μας έδωσε ο Θεός, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν πας σε κάνω ορλά να σε φτιάξει, να σε ξεβουλώσει τα ρουθούνια, να πούμε. Σε ποιο να πάω? Πάνε στο Ψηφίδι, ξέρω εγώ. Ψηφίδις? Ο Ξηφίδι, ρε. Ψηφίδι. Πάνε στην ασκητή που είναι και πιο νέα. Πάνε σε κάποιον. Να σε βάλει εκεί το γεωτρύπωνο, να σε ξεβουλώσει τις αρτηρίες της μύτης, να πούμε. Ξηφτίδι είπατε? Όχι ξηφτίδι, είναι ψηφίδι. Ψηφίδι. Φύγε από εδώ πέρα. Εσύ θες και οριλά, θες και ψυχολόγο, θες και τρελόγιατρο, θες και τα πάντα. Πολλούς γιατρούς θέλεις. Πάμε ένα ακόμα, ναι. Δύο μάτια πέρασαν, αυτά τα μαύρα και το άλλο. Κυρία Δέσποινα. Κυρία Δέσποινα, με εσάς θα κλείσουμε. Ναι. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Καλά είσαστε.
Καταρχήν να σας πω καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να σας πω ότι πάω πολύ καλύτερα, όχι καλύτερα, πολύ καλά. Και όλη τη βοήθεια που μου πρόσφεραν οι ακροατές και η παραγωγή του Ράδιο Μετρόπολης. Παρέα, θέλετε να πείτε, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Δεν σε φοβάμαι. Εγώ πιστεύω η δύναμη του Βαραβά που έλεγε το καλημέρα μας και αυτό έλεγα, εγώ δεν θα το βάλω. Να προσφέρει κάτι και ο Βαραβάς. Τέτοια φύρα που είναι κάτι να δώσει. Ήρθε στο νοσοκομείο να με δει, με έφερε εικόνα. Αυτά εγώ δεν πρόκειται να τα ξεχάσω. Η καλοσύνη του Κωστή του Ραπτόπουλου, τον κύριο Γρηγόρη που μιλάμε τώρα, όλοι εσείς και ο Χιλιτίδης, το... Τέλος πάντων, να μην το αναφέρω τώρα όλα τα ονόματα γιατί έχω και αρχές σας χάμερ, ξεχνάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και ο κόσμος που ενδιαφέρθηκε για αίμα, άσχετα αν δώσαν ή δεν μπορούσαν να δώσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλια καλά, υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Να είστε καλά. Λοιπόν, έρχεται η κυρία Τάνια Δήμου με ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Πετροτό και Βλαχόπουλο. Πρώτα ο Θεός θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε καλά.